Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4, Παρασκευή 20 του Σεπτέμβρη. Αγάπη, καλησπέρα. Κρύο, Σέρχιο. Κρύο και εσύ. Μια χαρά είναι. Εντάξει, μιλήσει το χειμώνα, ερχόσουν με φούτερ και τώρα είσαι με κοντομάνικο. Μια χαρά είναι. Ζακέτες και μπουφάν. Το μετάνιωσα που βγήκα με κοντομάνικο, είναι αλήθεια. Για να είμαι ειλικρινή. Δηλαδή βγήκα. Απλώ βαριόμουν να ξαναμπω μετά στο σπίτι. Κακό. Βαριέται να ξαναμπεί, παιδιά. Ναι, κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αφού έκανα και 300 μέτρα. Η Χριστίνα Σούζη δίνει για αύριο καλό καιρό πάντως. Ποια? Η Χριστίνα Σούζη. Α, Σούζη. Μετεωρολόγος, ρε. Ναι. Αυτή που έχει ένα θέμα με τα νεύρα της λίγο. Ώρες, ώρες. Εντάξει, μια άτυχη στιγμή είχε. Όπως και ο δεν είναι μία, είναι και άλλες. Τι μία εδώ, εντάξει. Γιατί, ρε. Δεν τις μιλάνε σε λίγο. Δεν τις μιλάνε σε λίγο. Α, δεν το έχω, δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να υπάρχει και ποτπούρι, δεν ξέρω. Στο Sky ή κάνουν κάτι με τα φώτα. Ή μαυρίζουν ακόμα. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν στο Sky. Περίεργη είναι. Δεν ξέρω. Όπως ο Παπαδάκης σήμερα το πρωί που έπεσε με ωραίτερο από στέριο. Εντάξει, συμβαίνει εσύ, αγάπη. Γιατί έχουμε όλοι να κάνουμε μια αναπαράσταση. Τις άτυχες στιγμές. Μια αναπαράσταση, αλλά θα πάει χαμένη, αφού δεν έχουμε ακόμα κάμερα. Στα νέα γραφεία όμως. Κανονικά. Ναι. Κάμερες στα νέα γραφεία. Ο Σονούπο σε λίγες μέρες. Πρώτο Θεός. Εκεί θα γίνεται χαμός, τέριο. Ναι. Θα σου βάζω τα καλώδια χαμηλά για να πέφτεις. Επιβάλλεται να πέσεις. Επιβάλλεται. Ρε Στέργιο. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Γεγονός και αυτό. Συνέβησαν πράγματα και εχθές μεσημερό απόγευμα. Να δούμε τι πασημιφυλάσσει η σημερινή ημέρα. Μπορεί να υπάρχει μια ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ για τα κλαδιά στην Τούμπα, όπως πέρσι. Το θυμάσαι? Πού είναι τα κλαδιά, πού είναι τα κλαδιά. Έχει κάτι άλλο, έχει μείνει κάτι? Κοίταξε, από τη στιγμή που. Θεωρείς έχει μείνει. Υπόθηκε για τα εισιτήρια. Το ανέλαβε για το ΒΑΡ, για το Σιδηρόπουλο, για ΠΑΟΚ TV. Έλληνα. Τι άλλο? Δεν έμεινε κάτι. Α, βγήκε η ανακοίνωση η παραδοσιακή. Από του οπαδού του Άρη. Ναι. Δεν χαλάει αυτό το πράγμα. Τον οπαδό είναι άλλο κομμάτι. Οκ, τον οπαδό το καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι μέσα στο πακέτο, ρε παιδί μου. Όχι, είναι άλλο. Το θέμα είναι ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα να περιμένουμε μία επίσκεψη οπαδών. Όχι, ρε, είναι άλλο. Μια αντιπροσωπεία. Και τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε? Τα κλαδιά δεν νομίζω είναι μια χαρά στην Τούμπα. Να πει, ξέρω εγώ. Τι να πει, εσύ. Δεν ξέρω, λίγη φρεντικότητα. Αρχηγός αποστολής ο Καρυπίδης γράφτηκε και αυτό. Α, γράφτηκε και αυτό. Γράφτηκε το βέβαια. Αγαπημένο θέμα. Τι άλλο. Αυτά. Δεν μπορεί να τους αρέσει η σουίτα που θα τους δώσουν στην Τούμπα. Ναι. Ότι περιμέναμε μεγαλύτερη και καλύτερη και όλα αυτά και δεν μας δώσαν τη μεγάλη. Μας δώσουν το Ιβάν, την πάνω. Τι λες, υπερβολή. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι τελείωσε το ρεπερτόριο. Δεν νομίζω ότι τελείωσε. Θα έχουμε λες πράγματα και σήμερα και αύριο. Δεν γίνεται, Στέργιο. Πώς θα περάσει η μέρα. Ναι. Όχι. Θα έχει κάτι και σήμερα. Άντε να δούμε, εδώ θα είμαστε, να τα σχολιάσουμε. Ακόμα. Ή μπορεί να είναι από τον Ολυμπιακό κάτι, ρε παιδί μου. Δεν είναι ανάγκη να είναι από τον Άρη. Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει μια σύνδεση όλο αυτόν τον καιρό. Ειδικά τις τελευταίες μέρες. Μια σύνδεση, όσο να πεις. Δεν ανησυχεί πολύ ο Ολυμπιακός για αυτό το παιχνίδι. Γενικότερα. Μπορεί να έρθει κάτι από εκεί. Πάντως διαβάζω και στο διαδίκτυο. Ναι. Τη δυσφορία μικρής μερίδας του κόσμου του Άρη για τα χθεσινά. Εντάξει, ναι, ρε. Εσύ. Δεν είναι όλοι ό,τι σου πλασάρω το τρως. Ότι γιατί, ας πούμε, με ποια ιδιότητα ο Καραπαπάς εμφανίζεται σαν προστάτης του Άρη. Σωστό. Και μειώνει το σύλλογο η όλη αυτή η κατάσταση του Άρη. Εντάξει, υπάρχουν και φίλοι του Άρη που δεν είναι. Έχουν μια διαφορετική άποψη από τους υπόλοιπους. Το οποίο έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ας τα βρουν μεταξύ τους στις τάξεις του Άρη. Εμάς μας ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Προτελευταία μέρα προετοιμασία, ουσιαστικά είναι σημαντική η σημερινή προπόνηση. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εισιτήρια δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν έχει μείνει ένας αριθμός 5, 10, 20, 30 εισιτηρίων στα χαμηλά της θύρας 1 ή στα χαμηλά της θύρας 2. Αλλά η Τούμπα θα είναι κατάμεστη. Όσο περνάνε οι ώρες ανεβαίνουν και οι συνδρομές στο ΠΑΟΚ 24. TV. 24, ναι, στο ΠΑΟΚ TV, συγγνώμη. Καλά και στο ΠΑΟΚ 24, παιδιά, να μπαίνετε. Κλικ εκεί είναι, δεν πουλάμε κάτι. Και τα πακέτα του ΠΑΟΚ TV προχωράνε και τα ημεμονωμένες συνδρομές μόνο για το παιχνίδι με τον Άρη. Καλό είναι αυτό, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
γενικότερα. Να και ο Σταύρος. Έλα ρε Σταύρο, έλα ρε Σταύρο, έλα ρε Σταύρο. Έχουμε τάσεις, τι να κάνουμε. Έχουμε τάσεις. Κάνε το Σταύρο σου. Κάνε το θυμό σου. Έτσι. Με το που έρχεσαι εσύ έρχεται και το πλοίο μαζί σου κάθε μέρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αγοράσατε πακέτο Pack TV. Εγώ από την πρώτη μέρα. Για όλη τη σεζόν. Ναι. Δεν μου έλεγε να αγοράσετε, να μου ήρθε το αποδεικτικό από την Πειραιώς. Να υποθέσω αγόρασα. Προφανώς, αφού σου ήρθε το mail. Ναι. Και σε μένα έγινε την πρώτη φορά, στο, νομίζω με τον Πανετολικό. Δεν μου το έβγαζε, αλλά μου ήρθε το mail. Τέλος πάντων. Μαζέψαμε κανένα 700.000, έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε. Έχεις ακόμα. Έχουμε. Έχουμε δρόμο. Είναι πολλοί που θα πάρουμε την Κυριακή. Τι θα κάνουν? Θα πάρουν την Κυριακή. Τελευταία στιγμή. Έχετε δει τι έχει γίνει με τα σπασμένα, ε? Ναι. Συλλήψεις όλη την Ευρώπη. Στην Ιταλία νομίζω περισσότερες, ε. Εντάξει, η Ιταλία και εδώ έχει. Ο Πάκ είναι από πίσω. Ξέρεις, έχουμε άκρες όλη την Ευρώπη. Ναι, είδαμε στο UEFA, στο Champions League. Εντάξει, άλλο το κομμάτι αυτό, ρε. Ποιο κομμάτι αυτό? Στο κομμάτι αυτό της τεχνολογίας, ο Πάκ είναι από πίσω. Να σου πω κάτι, ας περνούσαμε τον Άγιαξ και ας είχαν σπασμένα στο Πάκ TV μετά, δεν έχει τίποτα. Καλά τα πήγε η Σλόβαν πάντως. Τέσσερα έβαλε. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Κράσνονταρ. 8. Πόσο έφαγε τελικά? 5. 5 έφαγε. Τι γίνεται, ρε. Βασικά, έβλεπα το παιχνίδι τη Σλόβαν. Η κολοφαρδιά του συνεχίζεται. Δηλαδή, είναι κάριο. Άντε, ρε, αγόρι μου, πήγε αυτοκτόνο. Καημένος, έλα, ρε, εντάξει. Τι καημένος, ρε. Άμα είσαι ο παδό Μπεσίκτας τώρα, θα περίμενε καραούλι. Καλά, μπορεί, γιατί δεν του βλέπω πολύ ήρεμου στην Μπεσίκτας γενικότερα. Τα παιδιά είναι αναστατωμένα. Τώρα είσαι στην Μπεσίκτας. Ταξί με εκεί, όλοι μαύροι, κοντοί, κάτι γρήγοροι είναι. Του είδαμε όταν είχαμε πάει. Ναι. Και έχει ξανθό τερματοφύλακα με κοτσίδα. Πού πα, ρε, γουράκι. Εγώ συμφωνώ με τον Αντώνη Τσαγαλέα που είπε ότι παρόλο που είχε το βάρο εκείνο από τη Λίβερπουλ, το προσπάθησε, ρε. Εντάξει. Δείχνει στένος ο Κάριος. Δείχνει στένος, δε φίλε, και συνεχίζει ακάθεκτος. Όχι, ρε, σου έχει μείνει εκείνο. Έχει κάνει ποτέ άλλο λάθος τώρα. Τι τώρα, ρε. Τι τώρα, ρε. Τι τώρα, ρε. Μεγάλο πάλι στα πίσω, αλλά εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι μια ομάδα που θα πάρει τον Κάριος θα πρέπει να έχει και λεξοταλήν χορηγό. Ή Ζάναξ, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Να δίνει στο φύλαθλο. Πάνε μισό Ζάναξ για να μπει. Κόβονται τα Ζάναξ. Διάβασα και τα. Υπάρχει έλλειψη. Όχι, ρε. Ναι, είναι να τα όλες οι φίλες μου που πίνουν Ζάναξ για να είναι ήρεμες μου λένε έχουμε πρόβλημα. Με ποιες κάνεις παρέα, Σταύρο? Όλες οι φίλες μου πίνουν κάποια. Έχω δεν έχω καμία κανονική. Έχω γνωστή που έχει ένα Ζάναξ πάντα στην τσάντα της και το ξύνει λίγο. Τι το ξύνει? Το ξύνει λίγο. Ίσως για την ιδέα ότι παίρνω λίγο ουσία, κατάλαβες. Το ξύνει. Ναι, ρε, κανονικά. Είχε ένα σε χαρτοπετσέτα. Σωστά, το πρέπει να τα τρώγα 8-8. Για να κοιμηθώ. Είναι το γνωστό Ζάναξ ξυστό, Σταύρο. Ιντραλότ. Στο στρατό, επειδή δεν άντεχα άλλο μετά το 15ο μήνα, έπρεπε να κοιμάμαι όλη την ώρα. Τι να κάνω, αγάπη. Να πάω το τσεκούρι. Πήρα το τσεκούρι μια φορά και έσπασε ένα τραπέζι όταν έβγαλα. 15 μήνες, ρε. 20 μήνες κάνω. Δεν είναι τώρα 6 μήνες και 7. Στον 15ο, εσένα σε έβλεπα δράκο, στέλιο. Δηλαδή θα σκοτώσω όλο τον κόσμο. Σοβαρά. Μου κόψαν και την άδεια για το Arsenal Park. Είχα πάθει αμόκ. Στην κόψαν χωρίς λόγο ή είχε πει. Γιατί είχα 120 μέρες φυλακή. Αλλά χρειαζόταν ειδική άδεια. Ναι, και εσύ λες είναι τόσο σημαντικό το Arsenal Park, πρέπει να πάω. Όχι, μου τη δώσαν στην αρχή. Μετά έκανα μια βλακεία. Έρε τα βράδια, ποιο φταίει. Ρέι το άλλο νόμο μόλι είχε έρθει στο κέντρο. Ναι. Ήταν 2 μήνες φαντάρο. Και έτρεχε κάποιον που ήταν, τον ξεφτιλίζανε που ήταν ένα μήνα. Και στο λυπήθηκε. Δεν το λυπήθηκα. Ο αερονόμος, τι βρεκαράβλαχε που την είδε και μπάτσο τώρα, και τον όρμηξε. Ναι. Αυτό. Επειδή με κουράζουν οι ιστορίες από το στρατό, ναι. Τι αποφεύγω. Δηλαδή, όλοι έχουν από 50. Ναι. Δεν σε αφισβητώ τώρα. Γενικότερα με κουράζουν. Πάμε λίγο να αλλάξουμε. Πάμε για ψάρεμα. Δεν σε αφισβητώ. Θα σου πω, Σταύρο, κάτι που θα σου σοκάρει τώρα. Ναι. Την Κυριακή παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Α το διάλογο. Κι όμω. Δεν το έχουμε καταλάβει. Τυχαία το. Το είδα χθες. 7,5 φράγκα σου, εγώ θα βάλω μια ψηλή, να ξέρεις. Εγώ το προτείνω διπλό τσιμέντο. Καλά κάνεις. Εγώ 7,5 φράγκα ναι, βάζελο, θα τον παίξω. Χωρίς κάτσε, φέτος. Εντάξει, είναι η μαδική ομάδα στον πλανήτη μαζί με τον ΠΑΟΚ που έχουν ένα μυντικό χαφ. Ναι. Παίζει, Κουρμπέλης. Λογικά. Δεν παρακολουθώ. Ναι, άμα είναι να βάλουμε τα 7,5 φράγκα, έστω και αυτός ο Κουρμπέλης χρήσιμος είναι. Τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός, πιστεύεις ότι έχει καμιά ελπίδα? Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει παίξει τη Champions League και έχει χάσει ενέργεια, θα κάνει ένα ψηλό rotation.
Και στον Παναθηναϊκό ξέρουν ότι άμα χάσουν θα φάνε σούτια όλοι. Και ότι είναι 7,5 φράγκα. Άσο. Αποχή δεν... έχει, συλλαλητήριο έχει. Τα πάντα αποχή, ξέρει, η αποχή από το χασμό. Αποχή είναι. Ναι. Νομίζω είναι χειρότερη από ένα τσιγάρο δρόμο. 8, 8 συστοίχημα. 8 πήγε, 7,5 ήταν χθες. 8. 8, 8, 8. Πιστεύει, Σταύρο, μία διάδα έτσι για πέταμα. Για πέταμα. Πανετολικό άσο που δίνει 6,5 με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό 8. Τον Πανετολικό τον βλέπω over. Το 6,5 δεν πιστεύει ότι είναι. Όχι, θα βρω άλλο τέτοιο σημείο να βάλω μια διάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ποια έλα έχει? Βόλο Σόφι ισορροπημένο. Φαβορεί ο Βόλο με 2,38. Over, over. 2,17. 2,38 ο Βόλο. 3,0. Το over. Α, το over. Τρίπολη Ατρόμητο 2,20 ο Άσο. 3,70 το διπλό. Πανετολικό 6,5 3,60 1,62 η ΑΕΚ. Λάρισα δεν είναι μεγάλο χισταύρο. 2,35, 2,95 και 3,5. Είναι και ίδιε ομάδε. Είναι ίδιες ακριβώς, δηλαδή είναι ομάδες σκληρές που παίζουν στη δύναμη και τα λοιπά. 1,44 ο ΠΑΟΚ, 4,15 το Χ, 8,5 το διπλό. Ο Άσος είναι μικρός. 2,45 το goal goal στην Τούμπα. Πόσο? 2,45. Μην το προτείνεις, άστο. Δεν το, δεν ασχολούμαι στοιχηματικά με το ΠΑΟΚ. Γιατί να κάνουμε. Λαμία Πανιόνιος, 2,08 η Λαμία. Άσος. Και Παναθηναϊκός 8,4,20 και πτώση του διπλού στο 1,44. Παίζεται το διπλό. Παίζεται. Χθες εγώ που το είδα το βράδυ, όταν σου έστειλα το κείμενο, ήταν 7,5. Ναι. Και Κυριακή. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ωραία, να δώσω από τώρα. Για δώσε. Βόλο, Σόφι, over. Ανοιχτές ομάδες και ίδιο παίζουν. Γκολ, γκολ και over. Ναι. Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, χωρίς νίκη ο Αστέρας, ο Ατρόμητος ασταθής, άσους, λέω εγώ. Mm-hmm. Πανετολικός ΑΕΚ. Over, γιατί και οι δύο παίζουν ανοιχτά. 2,25. Θα φάει γκολ ΑΕΚ, αλλά θα βάλει πάνω από 2. 2,25, ναι. Λάρισα Ξάνθη Χ. 2,95. Πάω κάτι στο αποφεύγω για λόγους γουριού. Δεν παίρνω θέση στοιχηματική για παιχνίδια του ΠΑΟΚ γενικότερα. Λαμία Πανιόνιος. Λαμία Πανιόνιος, Άσος είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα από τον Πανιόνιο. Πολύ καλύτερη. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Άσος είναι λάθος στα ποσοστά που δίνεται. Και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο φαβορί ο Ολυμπιακός, αλλά εγώ. Ένα άσοχη σε ένα σύστημα, τι δίνει το άσοχη? Το άσοχη θα δίνει σίγουρα. Πάνω από 2,5 φράγκα. Να μην δίνει και 3, περίμενε. Λοιπόν, άσοχη. 2,80. 2,80. Πολύ καλό. Εγώ εντάξει, ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα δεν έχει εύκολη νίκη. Έχει του Βόλου που άνοιξε το παιχνίδι μετά το 70. Του Αστέρα που. Όχι, τι. Πέναντι δεν δόθηκε στον Αστέρα. Ναι. Και με τη Λάρισα θα μπορούσε να ρίξει και Χ. Παρότι είναι καλός ο Ολυμπιακός, εντάξει. Ξέχωρα το τι κάνει ο πρόεδρός του και είναι αυτό. Ο Ολυμπιακός, σαν ομάδα, έκανε τα αυτονόητα φέτος. Δηλαδή πήρε παίκτες εκεί που είχε πρόβλημα. Ο προπονητής έμεινε δεύτερη χρονιά. Δηλαδή ποδοσφαιρικά δεν ανακάλυψε και τον Πλούτονα. Αλλά έκανε τα αυτονόητα. Γι' αυτό έχει και μια εικόνα καλή. Έχει και κολοφαρδία στις κληρώσεις. Ξεκράτησε τώρα, έφαγε 5. Η Μπασαξεχήρ πώς έφαγε, 4. Νομίζω 4. Από τη Ρώμα. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Εμείς παίξαμε με τον Άγιαξ. Όπως έγραφε η ποντιακή οπτασία, το μοντέλο αυτό. Ωραία. Έπος του Ολυμπιακού 2-2 με την Τότεναμ. Ωραία. Εμείς με τον Άγιαξ το 2-2 δεν ήταν έπος. Αυτό το λέγαμε και χθες. Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται πάντα. Αλλά ξεκινάει από εδώ. Είναι η αλήθεια. Τι από εμάς. Πρώτα από εμάς ξεκινάει ότι όταν φαίνεται ισοπαλία δεν βλέπεις ότι είναι μια μεγάλη ομάδα απέναντί σου. Καλά, ότι έχουμε μια ψηλοβλαχιά σε τέτοια θέματα. Ενώ οι άλλοι το κάνουν για να μην το πούνε. Δηλαδή, προστατεύουν τον εαυτό τους. Ναι. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Είναι η αλήθεια. Σε τόσο μεγάλο βαθμό. Καλά, μετράει και το αποτέλεσμα. Ότι αποκλειστήκαμε. Κανείς δεν κοιτάει όμως πώς αποκλειστήκαμε. Γι' αυτό. Πιθανότατα ο Ολυμπιακός στην τότε να μέσα, αν τότε να κατέβει να παίξει, γιατί δεν έπαιξε. Εντάξει, αυτό το 0-2 μάλλον κακό έκανε στο παιχνίδι. Και ούτε μέχρι ότι είχε κάνει και τίποτα μέχρι και το σημείο. Ο Ολυμπιακός καλύτερο ήταν. Και το δοκάρι είχε. Ναι. Στο δεύτερο παιχνίδι μπορεί να ρίξει και 5-0. Εντάξει, αλλά ο Ολυμπιακός εσύ υπάρχει... το έλεγες και είναι η αλήθεια ότι δεν υπάρχει ομάδα που να μπορεί να κοντραριστεί με αγγλική ομάδα τόπο επίπεδο. Ούτε καν γερμανική. Όταν παίζει. Ναι, όταν παίζει. Ούτε γερμανική, ούτε ισπανική. Αυτή τη στιγμή δεν παίζουν ακόμα. Είναι άλλες ταχύτητες, άλλοι ρυθμοί, άλλη ποιότητα. Όταν θέλουν να παίξουν, παίζουν. Τώρα αυτός ο άλλος. Τρία χρόνια σέρνεται η Σταύρο, εντάξει. Δεν γίνεται να μην βλέπεις τον Γκέιν, φίλε, δίπλα σου. Δεν γίνεται. Σιχαμοσύχαμα. Χάνουμε τα λεφτά μας έτσι.
Εδώ στα Σταύρο χάσαμε 1000 ευρώ γιατί ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Άγιαξ στο φιλικό. Θα μου πεις γιατί σε ζώνη και παίζει φιλικό μαζί με 5 σουηδικά. Δηλαδή ήταν η απόδοση 2,93, 1,70, 1,80, 2,5 και 1,15. Το τελευταίο μας χρονικά. Έβαλες, ναι. Δεν έκανες κασάουτ, δηλαδή, τόσο πόδι. Όχι. Ναι, όχι. Όχι. Και βλέπω το 1,15 και δεν το βγάζω. Γιατί το είχα δει στο 1,30 μέχρι να παίξω στο 1,15 και λέω εντάξει. Γιατί το έβαλες στο 1,15, τι σου έδινε. Ακόμα το σκέφτομαι. Και θα με ακολουθεί. Γιατί το 1,15 στα 8,5 εκατοστά έγινε 1,000. Δεν ξέρω τι το Σάββατο έβαλα Κρέσπο anytime, του το έδειξα. 16,5 απόδοση. Και? Τι και δεν έβαλε κόλλο Κρέσπο. Ναι, πόσο το έβαλες, 1 ευρώ. Όχι, είχα 3 μέσα και τα έβαλα. Εντάξει, τώρα έβαλα κάτι ρε. Ξέρεις, μην την ξεστηγεί μαν. Ωραία, πάλι αυτή παίζει, θα μας τεινάξει τον προπολογισμό. Βάζω τον Next Call Adelweiler 91 φράγκα στο 80. Ναι. Γίνεται μια γιώμα μόνο σου του και πρέπει και είναι ο Λαμέλα και είναι ο Adelweiler μόνο του στο ύψος μικρής περιοχής. Και πάει ο Λαμέλα. Την περάσει και πάει και την κάνει στην κλειστή γωνία. Ρε, πέθανε ρε Λαμέλα αύριο το απόγευμα. Δεν τα εννοούμε αυτά. Φράσει στοιχηματικού περιεχομένου. Η εκπομπή είναι. Του πάω 24 βέβαια, αλλά είναι φόρη τη ύλη. Είναι infotainment εκπομπή, το έχουμε πει αυτό. Εδώ μαθαίνει ο κόσμο να λέει ότι παίζει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Γιατί αν περιμένουμε από άλλου, ούτε Ολυμπιακό και δεν παίζει με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ρε φίλο, καλά παπά. Ο Κωστάκη. Περίμενε λίγο, σημαντικό τηλέφωνο. Είμαι αέρα να σε βγάλω να τα πει ή να σε πάρω στο διάλειμμα. Ωραία. Το μικρόφωνο μου δεν ακούει καλά ένας. Για κάνε κάτι. Τώρα που είσαι. Ένα, δύο, τρία, θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα. Ας μη λέμε λιμάνια και πλοία γιατί Σταύρο δεν είναι. Τέλος πάντων, ο Κωστάκης ο Καραπαπάς πήγε στην άκρη στην επικοινωνία του Ολυμπιακού και πήραν τον Νίκο τον Καβαλά που είναι ένα παιδί, χαρά της πεθεράς, εκπληκτικό παιδί τέλος πάντων, για να αλλάξουν το ύφος. Ναι. Τέτοιο καπέλωμα δεν έχει φάει άνθρωπος ποτέ. Παντού Καραπαπάς. Πήγε χθες 10 λεπτά φώνασε για τον Σιδηρόπουλο. Ο στόχος τους δεν είναι να μην αδικηθεί ο Άρης. Ο στόχος τους είναι να ευνοηθεί ο Άρης. Παίζουν τα αρέστα τους, ρε φίλοι. Τα αρέστα τους. Θα έχει αρκετά αρέστα μέχρι το τέλος, αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα νέο προπονητή που δοκιμάζεται. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο Άρης είναι μια αντιπαθητική ομάδα σε εμάς. Σε βαθμό αηδίας. Τόσο αντιπαθητική δηλαδή. Εντάξει. Και ξέρουν ότι στο ενδεχόμενο απώλειας, πόσο μάλλον ήττας, ωραία, θα έχουμε τεράστιες αναταράξεις. Το ξέρουν. Βέβαια. Άρα λοιπόν όλη η επικοινωνιακή πολιτική του Άρη που γίνεται σε συγχρονισμό με αυτή του Ολυμπιακού, μαζί τα κάνουνε. Μην νομίζει κάποιος ότι είναι μια αυθόρμητη η πολιτική του Άρη. Ο Άρης αυτή τη στιγμή κάνει λάθος που το παίζει έτσι. Γιατί, αν ο Σιδηρόπουλος δεν μασίσει, που συνήθως μασάει, και πάει στο 50-50 το σκληρό, και αποφασίσει να είναι σκληρός με όποιον κάνει καραγκιοζλίκια μέσα στο γήπεδο, κάτι στο οποίο βέβαια φημίζεται η αντίπαλος ομάδα, ωραία, τότε θα έχει δημιουργήσει ο Άρης ένα άλοθη στην ίδια του την ομάδα. Με αυτά που κάνει. Ο Ολυμπιακός βέβαια δεν τον απασχολεί τόσο βαθύτερα το τι συμβαίνει στον Άρη, τον ενδιαφέρουν οι εντυπώσεις και αρέσκεται στην ιδέα ότι ο Άρης μπορεί να κάνει ζημιά στον ΠΑΟΚ. Που εγώ λέω ότι έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα και ο Άρης όπως τον είδα λίγο με τον Παναθηναϊκό που ήταν πολύ compact και σοβαρός, αν δεν πήγαινε έτσι ο Άρης θα είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να μας κάνει ζημιά την Κυριακή. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Αλλά έτσι όπως το πάνε φίλε, μας έχουν κάνει όλους να... Ρουντέο. Να γυρίσει το μάτι μας. Να μιλάμε με παίκτες για την ιστορία, το ρόλο της συγκεκριμένης ομάδας στην κατοχή. Δηλαδή έχουν ενημερωθεί παίκτες Έλληνες, ξένοι. Ωραία. Αφού το πάτε έτσι, θα το πάμε κι εμείς γιουβέτσι. Θέλετε να το πάμε στα ίσα να δουν οι ομάδες να παίξουν τα παιδιά κανονικά. Κανένα πρόβλημα, να παίξουνε. Αφού λοιπόν συγχρονίζεστε με τον Ολυμπιακό και πάτε να μας κάνετε ανω κάτω, παιδιά, sorry, αλλά το πράγμα δεν θα είναι και πολύ ήπιο. Θα δείτε μια ομάδα η οποία από εκεί που ήταν σχετικά φοβισμένη, η δικιά μας η ομάδα σε κάποια διαστήματα, θα μπαίνει μέσα και θα δαγκώνει. Έτσι είναι το έργο. Δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ το ύφος που είχε πέρσι.
στα αντίστοιχα παιχνίδια. Που πήγε να τα πάρει σβηστά. Το ένα το πήρε, το άλλο ισοφαρίστηκε με goal of sight. Το αστείο της υπόθεσης, βέβαια, όπως τα λέγαμε και χθες, είναι ότι ο Σιδηρόπουλος μια χαρά έχει παίξει τον Άρη. Δεν θυμόμαστε πότε γνώρισε τον ΠΑΟΚ τελευταία φορά. Ναι, αλλά στο κύπελο. Ποιο κύπελο, δεν φάνηκε. Αυτό ο άλλος για κύπελο, λέει. Για... Στο κύπελο. Ναι, κόκκινη έφαγα στο κύπελο. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή. Καμία, δεν υπάρχει αμφισβητούμενη φάση, ρε. Λένε κάτι. Γράφει ο Χρήστανθος συνήθως. Τότε στο κύπελο. Τι έγινε, ρε. Μα τους ρωτάς και δεν ξέρουν τι έγινε. Μα δεν θυμάται κανένας, ρε. Αυτό ποντάρι. Ναι. Σου λέει θα κάτσει όλος να ψάξει τι έγινε. Ναι, για να το λέω. Ο Χρήστανθος θα ψάχνει αυτά. Και μετά βγαίνει. Όχι, ο Χρήστανθος είναι καλός στα λογιστικά. Χρωστάμε τόσα, κάνουμε τόσα. Σε αυτά βάλω το να ό,τι θέλει. Και δεν είναι μόνο ο Χρήστανθος, γενικά το χρησιμοποιούν αυτό. Ίδιοι είναι, ρε. Αυτοί μαζεύονται μικροί σε μια πολυκατοικία κάτω και τους μιλάει μια γιαγιά, τους λέει τα ίδια πράγματα και βγαίνουν στην κοινωνία. Αυτό γίνεται. Ναι, ρε, το πιστεύω. Ναι, δηλαδή δεν είναι. Πες μου έναν που σου έχει πει κάτι διαφορετικό από τον άλλον. Όχι, όχι, γίνει το ίδιο. Και το κρυμμιστικό που σου λένε και εσείς τα ίδια θα λέγατε. Μα δεν θα λέγαμε τα ίδια. Δεν είναι. Εμείς τρία άτομα μπορούμε να μαλώσουμε να έχουμε τέσσερις απόψεις. Ναι, πραγματικά. Εγώ βρήκα ένα που μου λέει κάτι το διαφορετικό από τους άλλους. Τι λέει. Έφαγε το τηλέφωνο στη μάπα κλείσιμο γιατί δεν άντεξε. Το περσινό γκολ δεν ήταν offside. Είπε αυτό το πράγμα. Ναι, α, όχι, όχι. Εγώ σε άνθρωπο που είπα ότι ήταν το γκολ offside μου είπε ότι προηγήθηκε πέναλτι. Αυτό λέει ο Χρήστος. Άλλο. Ποιο πέναλτι προηγήθηκε. Προηγήθηκε πέναλτι. Έτσι, προηγήθηκε πέναλτι. Ναι, προηγήθηκε πέναλτι. Ήταν αυτή η απάντηση που λέω εκεί το γκολ του. Ναι, καλά, προηγήθηκε πέναλτι. Καλά, οκ, εντάξει. Και τα εσές που παίζανε είχε προηγηθεί καθιστικό πριν. Πριν 10 χρόνια. Το 33. Ναι. Τέλος πάντων, με τα πολλά, το κλίμα ξεφεύγει. Δεν μας έχει στείλει κανένας εισαγγελέας κανένα μήνυμα, παιδιά, ηρεμήστε, εν όψη. Πέρσι είχε πολλο εισαγγελείς, ασχολούντουσαν. Ναι. Τέλος πάντων. Καλή κατάσταση γενικότερα. Όχι, την εβδομάδα πέρασε, Σταύρο. Τη βγάλουμε την εβδομάδα. Ναι, εντάξει. Μια μέρα ακόμα, αύριο, Κυριακή, τελειώσαμε. Ναι, ναι, ναι. Τα παιδιά μας θα παίξουν ποδόσφαιρο. Ναι, το βασικό είναι αυτό. Βασικό. Ποδοσφαιρικά ο Άρης δεν είναι κακή ομάδα. Ποιος έχει πει ότι είναι κακή, ρε? Κανένας. Όχι, με τον Παναθηναϊκό μάλιστα πολύ συγκεντρωμένη και πολύ καλές αποστάσεις και πολύ σωστά διάβασαν το παιχνίδι. Ξέχωραν ο Παναθηναϊκός, έβαλε μόνο του τα γκολ. Έκανε τεράστια προσπάθεια για να φάει 4 ο Παναθηναϊκός και θα μπορούσε να φάει άλλα 4. Δεν κεφαλιά από το Φετμπατζίδη, δηλαδή. Δεν το πίστευε ούτε ο Φετμπατζίδης. Ρε Διούδη, πώς γίνεται να φας γκολ, αγόρι μου, όταν πηγαίνεις με τα χέρια σε έναν παίκτη που κάνει κεφαλιά χωρίς φόρα. Δεν ελέγχει την μπάλα. Ήταν και αυτός κακός, εντάξει. Έκλεισε τα μάτια, τι έκανε. Νομίζω επηρεάστηκε από το πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο του κόσμου. Εγώ πιστεύω ότι επηρεάστηκε από την πιο ποδοσφαιρική βλακεία που έκανε ο συμπαίκτης του. Δηλαδή, ο οποίος φαίνεται από τα μούτρα ότι το έχει αυτό, εντάξει. Αν δεις αυτό το σαχίδι του. Δηλαδή, λέγαμε χθες με την αγάπη του καημένου που έβαλε γκολ και έκλαιγε ρε, στο 4-1. Καλά ρε φωτιά. Δεν τρέπεσε λίγο. Σκέψου λίγο να είχαμε παίξει τον Μπάουκ που το έκανε αυτό. Στο 4-0 να βάλει γκολ και να αρχίσει να κλαίει. Νεκρός. Δεν έχει φύγει από το γήπεδο ρε. Δεν νεκρός. Εκεί. Νεκρός. Σκέψου λίγο να ζητήσεις. Θα το περίμενε ο Ιβάσταν. Από το αυτή έτσι. Άνοιξε πέτρα κανονικά. Χώρισμα κάτω. Έκλαψες, τι φάζει. Ρε, δεν γίνεται σήμερα τα πράγματα. Πραγματικά. Όχι, είναι, τα πράγματα είναι λίγο στον Παναθηναϊκό, λίγο ακραία. Ο Άρης όμως ήταν καλός. Ναι, αγωνιστικά ναι. Δεν μπορείς να πάρεις 4 ρε φίλοι και να είσαι χάλια. Ναι. Και η εικόνα του, το πώς στάθηκε μέσα στο γήπεδο, οι αποστάσεις του, ωραία, οι αλλαγές του. Δηλαδή μπήκανε παιδιά που είχαν διάθεση, δεν μπήκανε κάποιοι που ήταν βαριεστημένοι και γιατί ήμουν απάνκο κτλ. Φαίνεται ότι αυτός ο Τεζής κάτι έκανε. Ο Απόστολος Τεζής που στην αρχή νόμιζε ότι είναι ο δικός μας. Αλλά... ναι, δεν είναι. Το τύπ του Άγγελο φίλε δεν πουλάει το δικέφαλο. Στο δικέφαλο τριφύλι όταν ήταν δεν το πουλούσε. Σαν προπονητής εννοώ. Μας φωνάζει πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Σαν προπονητής. Ναι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ναι. Έχουμε μήνυμα για τον Σταύρο, από τον, ναι, τον Κώστα. Ναι. Είναι προφανής η έλλειψη ύπνου του Κόλκα με την επιλογή να ρίξει κάτι στον Άσο. Καλύτερα να έρθει να τον ψηρίσουν εδώ στην Νεάπολη να ενισχύσει και την τοπική οικονομία. Λέει ο φίλος ο Κώστας. Συμφωνώ, πραγματικά δηλαδή. Εντάξει, τα σημεία θα παιχτούν. Δηλαδή, θα βάλεις, φίλε, αν πάει μέχρι το παιχνίδι στο 10 Παναθηναϊκός, θα βάλεις και θα βάλεις 10 ευρώ. Άκουνες, η τετράδα, Λαμία, Τρίπολη, Άσος, Άσος αυτοί δύο. Και το over στο Πανετολικό και, και στο Βόλο. Χίξανδη, όχι. Όχι, δεν το βάλω. Το χ θα βάλω σε καλό δυτίο. Την τετράδα, αυτή την πιστεύω. Σταχύεις καλές φωνές. Κατά καιρούς είσαι, ναι, μέσα. Αλλά...
Πώς θα σου καταλάβεις τώρα, στα χ, όταν παίζεις εξάδα που παίζω εγώ και κυνηγάω τετράδες, θα σου κάτσει η εξάδα μία φορά στη διετία. Που η εξάδα βέβαια στα χ, με ένα ευρώ τη στήλη, είναι 6,5-7 χιλιάρικα. Δεν θα παίξει 6 χ, ρε φίλε, θα παίξει 1-2. 6 και κυνηγάς τετράδες. Κυνήγι μαγισσών είναι αυτό. Εντάξει, στην τετράδα πόσο είναι. Πολλά. Ένα εκατοστάρικο τετράδα είναι. Στο ευρώ. Η πεντάδα είναι για ένα χιλιάρικο. Δεν είναι δηλαδή. Εντάξει, δεν βγάζεις εύκολα 4 χ. Ναι. Μπορεί να στραβώσουν όλα. Και το χειρότερο είναι να στραβώνουν στον κόλλο όλα. Δεν είναι ότι σου φύγε κάποιο όπως μας έφυγε το χ στο δυναμό Ζάγκρεπ Αταλάντα τώρα που ναι. Μου έριξε 4-0. Συνήθως όλα σου είναι στον κόλλο. Και ξέρεις ποια στραβώνουν. Αυτά που είναι 0-0. Ναι. Εγώ χθες το πάθα αυτό. Και με τη Σεβίλη και με όλα. Δηλαδή, πιο πολλές πιθανότητες έχεις να πιάσεις χ που είναι 1-0 να ισοφαριστεί παρά αυτό που πάει 0-0. Ναι. Τέλος πάντων. Θα δούμε το στοίχημα. Στον ΠΑΟ κάθε στιγμή ετοιμάζονται για το παιχνίδι. Έξτρα μέτρα ασφαλείας. Έξτρα μέτρα ασφαλείας. Να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο γιατί δεν. Ναι. Όλα είναι στο παιχνίδι. Κοίτα να δεις τώρα. Όταν υπάρχει τέτοια συνεργασία των δύο. Χρειάζεται ένα διχτάκι στην 1-2-3. Να παρέχουν και τεχνογνωσία. Τεχνογνωσία για το πώς δεν θα γίνει το παιχνίδι, εννοείται. Καλά, αυτό έχουν και εύκολο. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα, ένας παίκτης δείχνει τα γενετικά του όργανα. Ναι. Ο γενικός αργηγός κάνει χειρονομίες. Ναι. Μπαίνει και ο προπονητής αγέροχος. Ναι. Πέφτει. Και αν είσαι τυχερή και πέφτει. Πέφτει ένα πλαδάκι χάρτη. Ναι, ναι. Τον ακουμπάει λίγο στον νόμο, πιάνει τον μάγουλο, μείον 3 ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αν και άλλαξε ο νόμος. Ο λόγος που θα μπει το δείχτη στην 1-2-3 είναι αυτός. Η συνεργασία του Άρη και του Ολυμπιακού μη τυχόν, δεν ξέρουμε. Μη τυχόν και έχει δοθεί η τεχνογνωσία του Ολυμπιακού στον Άρη και έχουμε τα ίδια. Θα έχει δείχτη γενικά σε όλο το γήπεδο. Δηλαδή όποιος προσπαθήσει να πετάξει κάτι να ξέρει ότι δεν θα περάσει. Ωραία, γι' αυτό μην πετάτε παιδιά αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο. Θα τιμωρηθεί η ομάδα μας που λέει και το γνωστό σλόγγαν. Και πάμε να πιάσουμε τα αγωνιστικά. Ο Φερέιρα δεν είναι ένας προπονητής που δείχνει την δεκάδα, άρα υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Ερωτηματικά π.χ. Για τον τερματοφύλακα. Ξεκάθαρα υπάρχει ένα δίλημα μεταξύ Πασχαλάκη και Ζίβκοβιτς. Εννοείται ότι δεν είναι ικανοποιημένος ο προπονητής από τον Πασχαλάκη. Εννοείται ότι έχει στο μυαλό του, του δώσανε μια ευκαιρία μήπως και συνέλθει. Γιατί με τον Πασχαλάκη έχουμε πάρει 2 double. Εντάξει. Mm-hmm. Για να μην τον αδικούμε, φέτος δεν βλέπετε, το ξέρει και ο ίδιος πιστεύω. Ωραία. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο κακά τα ψέματα έδωσε πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ στα προηγούμενα 2 χρόνια. Από τη μέρα που μπήκε στην Ξάνθη δηλαδή και μετά. Που δεν βγήκε ποτέ. Από την άλλη υπάρχει και ο Ζήφκοβιτς που είναι σοβαρό παιδί, είναι σοβαρός επαγγελματίας, είναι καλός θεματοφύλακας, είναι πιο ήρεμος. Γενικά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται, δηλαδή βλέπεις το Μίσιτς που έχει καθαρό μυαλό, ναι, ναι. Πώς ξεχωρίζει στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Μπορεί λοιπόν ο Φερέιρα να αποφασίσει να ρίξει στα βαθιά τον Ζίβκοβιτς. Ρίσκο και αυτό, πάντα για τη θεματοφύλακα είναι ρίσκο, πόσο μάλλον σε ένα ντέρμπι. Άρα είναι μια δύσκολη απόφαση για τον προπονητή που θα την πάρει πιστεύω λίγο πριν το παιχνίδι. 50-50 είναι σε αυτό το κομμάτι, θα δούμε τι γίνεται. Όταν θα βγει και η ενδεκάδα. Το δεύτερο ερωτηματικό είναι στα χάφτη ποιος θα παίξει δίπλα στο Μίσιτς. Ο Καντουρί έκανε, δεν έκανε, μπήκε χθες. Ναι. Ναι. Να δούμε και σήμερα. Ναι. Ο Αγκούστο έκανε, δεν έκανε και αυτός μαμούσου του. Ο Εσίτη ψιλοανέβασε ρυθμούς. Μπορεί η εικόνα του να είναι λίγο καλύτερη, αλλά πάλι. Έχεις στο μυαλό σου ότι υπάρχει. Έχεις στο μυαλό σου ότι. Είχε το πρωί στο Ert Sports σε επανάληψη κατά 8 η ώρα το ατρόμητο ΠΑΟΚ. Καλύτερα να παίζαμε με 10, δηλαδή να έπαιρνε κόκκινη στο 40 ο Εσίτη. Δηλαδή πέτυχα το διάστημα από το 35 μέχρι το 55. Το άλλαξα μετά, δεν θα περίμενα μέχρι το 92 να βάλουμε τον γκολ. Mm. Και είναι πραγματικά τραγικός. Τραγικός. Δεν μπορεί, ρε. Καλύτερα να παίρναμε κόκκινη για να. Όχι, ρε, το είδαμε με καθαρό μυαλό. Εκεί την ώρα εντάξει. Η παλμή είναι λίγο ανεβασμένη. Δεν μπορεί. Πάνω από ένα μήχρονο. Η παλμή είναι ανεβασμένη γιατί κάποιο που λέει την μπάλα. Στεργεί ο Σίτη την ανέβασε. Ωραία, αλλά τέλο πάντων. Ερωτηματικό ποιος θα είναι δίπλα στο Μίσιτς. Δεν είναι ξεκάθαρο το ποιος θα είναι. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Ζαμπά. Τι ψεχουλεύτηκε. Έχει καταλάβει, ναι, φαίνεται. Ναι, μετά τον μπάγκο και που έφαγε. Και εδώ το ερωτηματικό είναι αν κρίνει ο προπονητής ότι ο Ζαμπά θα μπει,
Πάει ο Μπίσεσβα στο 10 που είναι πολύ καλό που χάλασε ο καιρός για τον Μπίση. Mm-hmm. Με κρύο αποδίδει καλύτερα. Χάρηκα δηλαδή που είδα. Καλώς θεούλησε. Η Σούζη του Λίμπερο. Που έβαλα. 107. Που έβαλα από φαν σήμερα. Το Μπίσεσβα σκεφτόμουν, να ξέρετε. Ωραία. Αν θα πάει ο Μπίσεσβα στο 10 δεύτερο φόρ ή θα μείνει ο Πέρκας και θα μείνει ο Μπίσεσβα αλλαγή. Γιατί ο Λιμιός νομίζω δεν θα βγει από δεξιά. Θα το δούμε και αυτό. Αυτά είναι τα τρία ερωτηματικά που υπάρχουν για την δεκάδα. Δεν είναι λίγα. Και είναι και, και είναι και ερωτηματικά άξονα. Δεν είναι δηλαδή ερωτηματικά ένας back, ένας extreme. Είναι ερωτηματικά άξονα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μιλάμε για ένα τερματοφύλακα, μιλάμε για ένα κεντρικό χαφ και μιλάμε για ένα επιτελικό μέσο. Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει δείγμα το Φερέιρα ότι θα του αρέσουν πολλές αλλαγές. Όχι και στα παιχνίδια. Δεν έχει δώσει δείγμα ότι θα αλλάζει 2-3 πράγματα μαζί. Εντάξει, άμα είναι όμως να αυτοκτονεί, θα αλλάξει. Δηλαδή, αν πιστεύει ο ίδιος ότι ο Πασχαλάκης δεν μπορεί να πάρει ευκαιρία, θα τον αλλάξει. Το θέμα είναι τι πιστεύει. Ναι. Εγώ νομίζω ο Πέλκας δύσκολο να μείνει εκτός πάντως. Εγώ λέω ότι αν μείνει εκτός, θα μείνει γιατί ο Πάοκ, επειδή χάνει σε ένταση μετά το 60, θα ναι. πρέπει να μπει κάποιος από τον πάγκο με ένταση. Και αυτό είναι πλάνο. Ναι. Είναι δύσκολο, αυτό που δεν κάναμε με τη Σλόβαν. Το λάθος που κάναμε με τη Σλόβαν. Να σου πω ότι πιστεύω εγώ. Ναι. Θα παίξει ο Λιμιός δεξιά, ο Μπίσεσβα αριστερά και πάλι κασμα μαζί με ακπόμ και δεν θα αλλάξει κάτι μεσοεπιθετικά. Θα το δούμε. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Εντάξει, τα κομβικά ερωτήματα πάντως. Είναι η μεσαία γραμμή και το τέρμα. Και το τερματοφύλακα. Ναι. Σκέψη Σταύρο και αγάπη να μην παίξει ο Πέλκας να παίξει ο Σβιντέρσκι με τον ακπόμ. Δύσκολο. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Όχι, όχι. Ίσα ίσα στο τελευταίο παιχνίδι ο Πέλκας είχε πιο ελεύθερο ρόλο, γι' αυτό ήταν καλό στη ροή του αγώνα. Ξέχωρα τώρα ματσμό τον Πινελίκη. Για το, τη φάση, φάση του ναι. Ήδη δηλαδή ο Φερέιρα πάει σε ένα σχηματισμό που μοιάζει περισσότερο με 4-4-1-1 παρά 4-4-2. Επίσης ο Πέλκας το νιώθει 150% αυτό το παιχνίδι, έτσι. Ξέρει ακριβώς τι είναι. Να μου πεις και ο Μπίσεσβα πλέον έχει την εμπειρία, έχει ζήσει, αλλά ο Πέλκας νομίζω ότι το. Κοίτα, το τα παιδιά μας η ευαισθησία που έχουν είναι να τους λες κάτι για extra prime. Εντάξει, ειδικά οι ξένοι. Δηλαδή, αν πας στο Βαρέλα και του πεις ο Άρης έτσι αλλιώς αυτή και έτσι. Στα... Ναι, ναι, εντάξει. Άμα του πεις όμως 100 χιλιάρικα. Και επαγγελματίες είναι, τι θα έκανες. Εγώ αν έπεσα με τον Άρη, θα του έλεγα πάρε τα 100 στον πάγκο. Θα του έλεγα. Ναι. ναι. Δεν χρειάζεται να μου πει εμένα κάτι. Εγώ θα πήγαινα μια βόλτα από το Θιβέτ να κάνω λίγο με τον Δαλάη Λάμα ένα συλλογισμό. Δευτέρα. Τρίτη θα έκανα γιόγκα. Τετάρτη θα έκανα. Πώ το λένε, αυτό που πάσα. Πώ το λένε, όχι πιλάτε μου. Παρκούρ. Όχι παρκούρ. Αυτό που πατά στα καρφιά, ρε. Τι λέει, ρε. Φακίδε, ναι. Φακίδε. Πέμπτη. Καποέρα. Θα καθόμουν έτσι ο κραδόν στον αέρα. Βούδα. Ωραία. Ναι, δηλαδή όταν θα έφτανα να παίξω το παιχνίδι, εντάξει, θα ήμουνα. Πραγματικά θα λύγιζα κουτάλια με τα μάτια τη. Και μετά τα κλείνει στην καροτίδα. Όχι, όχι, καμία σχέση. Όχι, όχι. Ήσυχος. Όχι, όχι. Θα είχα αποκτήσει τέτοιες δυνάμεις πλέον που θα τον κοιτούσα τον άντε, άλλο. Αν δεν σε βλέπω. Και θα πάθαινε θράση. Δεν ναι, σε βλέπω, ναι. Ναι. Τέτοια προετοιμασία θα έκανα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ωραία. Και το πάω Ολυμπιακός, αυτά δύο. Ναι, επειδή δεν γίνεται τέτοια προετοιμασία δεν τώρα. Δεν γίνεται τέτοια προετοιμασία, όχι, είναι κακό που δεν συμβαίνει αυτό. Βάζουμε τα άλλα μπροστά. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Και αυτά καλά είναι. Ναι. Αποδίδουν. Έχει φανεί. Ναι, βάζει το κατοστάρικο. Μου λε. Δεν έχει λάθος. Θες τα 100. Ναι. Κόψε τα. Ναι. Μα μου δάγκωνε. Εντάξει. Δεν ξέρω αυτό αν πιάνει σε όλους βέβαια, αλλά οκ. Okay, νομίζω πιάνει σε όλους, αγάπη. Αγάπη. Ειδικά εκεί πίσω, η τριάδα. Μάτος, ναι, Βαρέλα, ναι, ναι, ναι. Κρέσπο. Αλλάζει η ψυχοσύνθεση. Ναι, η κοσμοθεωρία όλη. Ναι. Κανονικά. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Τι να κάνεις. Αλλά σου λέω, ο Πέλκας πιστεύω θα ξεκινήσει. Ναι, δεν διαφωνώ. Σου λέω, αν δεν ξεκινήσει, για ποιο λόγο δεν θα ξεκινήσει. Ναι. Όχι, γιατί ήταν κακό στο Περιστέρι. Είσαι σε καλύτερο στάνι. Ναι. Από την κουβέντα αυτή κρατάω Σταύρο και αγάπη για τον καιρό και τον Μπίσεσβαρ. Μου άρεσε. Χρειάζεται το πάκο του καλό Μπίσε. Εννοείται. Ρε. Γιατί μετά τον Άγιαξ δεν τον βλέπουμε. Τον Μπίσεσβαρ, είναι η αλήθεια. Κοίτα, μετά τον Άγιαξ, αν τον αφήναν να εκτελέσει και το φάουλ στο τέλος και κάνει το 3-3, ας μην έπαιζε μέχρι το Μάρτιο. Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν έγινε αυτό όμως. Ναι. Σταμάς με τη Σλόβαν. Δεν πρόσφερε τίποτα. Δεν τον είδαμε καθόλου. Ναι. Πανετολικό, Πανιόνιο, τα ναι. βασικά. Αόρατος. Και πάλι. Ναι. Περιστέρι. Ακόμα χειρότερα. Ζέστη. 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 Τώρα όμως. Τώρα. Τώρα μια ψηλή στο anytime business να βάλουμε. Τώρα το ζεσθερμικό είναι πολύ χρήσιμο. Χρήσιμο δεν το λες. Δεν ενοχλεί τόσο. Όχι, είναι χρήσιμο. Δηλαδή τώρα τι να παίξω μέσω θερμικό Αύγουστο.
Φαντάζεσαι αφού τι γίνεται. Αφού έχει το θέμα, ρε, τι θα κάνει. Ναι, άλλο σου λέω. Τι. Δεν υπάρχει ένα άλλο πράγμα να βάλεις και να μην έχει τόσο ζέστη. Να βάλεις ένα σαν εκείνο το που φάμε και ο Ζαχωράκης που ήταν μέσα στη Μόσχα που είχε καλοριφέρ. Να βάλουν ένα μερκοντήσιο. Δεν το ξεφτώ. Είμαστε όλοι με 800 πράγματα. Δεν χωράμε άλλο. Έχει τόσο κρύο στο προπονητικό κέντρο της Δυναμό Μόσχας. Που για να δούμε τι γίνεται στην προπόνηση βγαίνουμε με βάρδιες. Ναι. 5 λεπτά εγώ γυρνάω στα αποθητήρια, μπαίνει ο Τζουμπατζόγλου. Ναι, ναι, ναι. Και πάμε έτσι. Ναι. Στο μεταξύ σε όλη την προπόνηση ο Ζαχωράκης με ένα ανεξιάτικο που φαν. Δεν με τι κάνεις, δηλαδή. Δεν κρυώνεις. Και κάνει ένα χαλάκ. Τι είχε. Και είχε καλοριφέρ μηχανισμό. Τι είχε καλοριφέρ. Όπως το λέω. Δεν μπορεί να βγει ένα τέτοιο λοιπόν για να το πεις σε με air condition. Όχι ρε, τι θα κάνει. Άσε ρε, θα μας κάνουν μετά ενστάσεις. Πώς υπάρχουν τα καπελάκια που έχουν φουρφούρι και σου ναι. κάνουν αέρα. Θα φοράει κορδελίτσα με αέρα. Σκέψτε το. Ψαγμένο. Στο 70 θα γίνει η ένσταση από τον Άρη. Μηχανική υποστήριξη και απαγορεύεται, δεν γίνεται. Ανεβάζει την απόδοση του ποδοσφαιριστή. Ένσταση. Ναι. Τώρα βάλανε έναν στο ΕΣΚΑΝ που ήταν στο πόλο του Ολυμπιακού και τέτοια. Ναι, ναι. Στο ΕΣΚΑΝ. Το ΕΣΚΑΝ είναι αυτό που τσεκάρει για τα ντοπαρίσματα. Εντάξει. Ο οποίος πώς λέγεται, ρε φίλε. Δηλαδή πλέον φροντίζουν και το όνομα να είναι. Να ταιριάζει, ναι. Ντόπας. Σκανδαλάκι. Έτο σκανδαλάκι. Έτο σκανδαλάκι. Είναι σε αυτά. Ταιριάζει. Είναι να βάλουν τώρα την Τζιλικίρη υπεύθυνη στο Ειρήνης και Φιλίας. Τι εταιρεία έχει η Τζιλικίρη, ξέρετε. Τα λέγαμε χθες. Εταιρεία εκδηλώσεων events κτλ. Μάλιστα. Να τη δώσουν την τζάμπα το μαγαζί, κάνει τα events εκεί πέρα, τι ωραία, τι καλά. Και τώρα γίνεται ψηλό σκοτωμό στην Δημοκρατία γιατί μισή λένε να κρατήσουμε κατά τύπο. Ναι, σιγά μου ωραία. Ναι, ναι. Από αυτού είμαστε. Από αυτού είμαστε σιγά. Οι άλλοι αυτό λένε. Έλα, ναι, από αυτού είμαστε. Ναι. Εδώ έχουμε κάνει ναι. άλλα κι άλλα. Ναι. Αυτό, εδώ το λύσαμε. Ο Σκανδαλάκης λοιπόν. Σε σκάνδαλο του βλέπω. Θα γίνονται εκεί πέρα οι αναλύσεις. Θα βγαίνουν δράκι στα αίματα και θα τα βλέπουν για κανείς. Ναι, τέλος πάντων εντάξει. Όχι, όλα είναι φυσιολογικά. 3-30 να σκοράρει ο Μπίσε. Καλό. Και 16 να βάλει 2 συν γκολ. 16. Να πει να βάλει 2. Σφιχτό ο Άρης. Σφιχτό, σφιχτό. Όχι. Εγώ βλέπω Πέλκα. Τι, anytime. 6. 3 ο Πέλκας. Anytime. 13. Το anytime είναι το τρίτο. Η τρίτη στιγμή. Ναι, ναι ρε παιδιά, εντάξει, βλέπω το πρώτο. 6 είναι το πρώτο σκόρερ. Δεν θέλουμε πρώτο σκόρερ, θέλουμε anytime. 3-3. 3 απόδοση. Anytime μάτος τι δίνει. Anytime μάτος. 7,5. Μια χαρά. Εκεί θα επενδύσουμε. Φερνάντο. 9,5. Τα ακυρώνουν το. Σωστό και αυτό. Και έχει μία και δύο. Κρέσπο δεύτερο σε δεν βάζει, άσχομαι. Όχι, όχι. Κρέσπο μόνο Περιστέρι. Εσύ τι. 12,5 τι λέτε. Καλά, μην γελάς, κάποια φάση θα γίνει και αυτό. Εγώ το δίνω 30 του εσύ τι. Εγώ δίνω 50. Είναι ένα παίκτη που δεν έχει σκοράρει ποτέ. Σε κάποια φάση θα γίνει, παιδιά, όπως με τον Κάνιας. Το προσπάθησε μία-δύο-τρεις, μπήκε. Θα γίνει. Η ομάδα που θα χάσει από γκολ City. Θα πρέπει να τελειώσει, να διαλυθεί εκείνη τη στιγμή. Ναι, εντάξει. Πάντως σε ένα παιχνίδι, λέμε τώρα στα κοντά, στα πιο μακριά, που έχει ένα 3-0-4-0 και κερδίζει πέναλτι. Δώσ' τον. Ναι. Δώσ' τον. Πόσο πιθανότητες έχει να το βάλει. 60%. Θα το εκτελέσει αλλά Ζαγοράκι. Βρωμός του στο κέντρο και εδώ. Θα κλείσει μάτι. Όπως ο Μπαλάφας όταν το παιχνίδι εκείνο εκεί. Δεν πρέπει να πάρει μια ευκαιρία ο Σίτη. Σε ένα μάτι που το έχει καθαρίσει και κερδίζει πέναλτι στο, ναι, γιατί όχι. Στο 85. Αν και ο Πασχαλάκης. Καλά, ρε παιδιά, από και εγώ να το εκτέλεσω. Τι, όλοι το δικαιούνται. Σε κάποιο παιχνίδι πέρσι ζήτησε. Θυμάσαι πήγε μέχρι το κέντρο και έλεγε εγώ. Ποιο μάτι ήταν. Στο τέλος πρέπει να ήταν. Στο τέλος ήταν. Στην αρχή, αν ήταν στην αρχή δεν πήγε θέμα. Μήπως ήταν εκείνο που έκανε ο Πέλκας και το έχασε στο τέλος. Εκείνο το μάτι πρέπει να ήταν. Το Λεβαδιακό. Ναι. Μπορεί να... Εκεί που πληρωνόμουν με over 2,5 μήχρονο. Ναι, ρε εσύ. Πετάξανε 100 ευρώ Δημητράκη εκείνη τη μέρα. Πήγαμε να κάνουμε το πιο ξεκούραστο. Το θυμάμαι και 100 ευρώ, 3,75. Ναι, αλλά. Κάποιο σου είπε, ο Καπράδας νομίζω. Ο συνάδελφος αυτό, ναι. Που με το που κερδίζει το πέναλτι σε κάνει άντε σταυρό. Και γίνα τη δεν μιλά. Ο Καραγκιόζη. Πανηγύρισε γκολ που δεν πήγε γκολ. Έχει τη γροθιά, έτσι. Άντε σταυρό. Ναι. Δύσκολα. Οι άπειροι. Όλοι. Αν δεν γράψει, δεν πανηγυρίζει. Το πέναλτι δεν είναι γκολ. Κυνήγει τον Καπράδο που δεν δυσκολεύεσαι και γενικά. Αφού εσύ δεν το θέλει. Ο Καπράδο δεν ξυπνάει το πρωί και λέει πώς θα με κυνηγήσει ο Κόλκα σήμερα.
Κάνει τα πάντα. Α γράψω μια ξυπνάδα στο Facebook. Ηλία, αγόρι μου, ξέρουμε ότι είσαι. Δεν χρειάζεται να το λες. Ένα καντήλι για το σπίτι. Τη εικόνα. Το έχει ποστάρει παλιότερα, θυμάσαι. Ένα καντήλι για το σπίτι θα ήθελα. Α, ναι. Άμα σπίτι σα. Ευχαριστώ. Κάπω έτσι είναι και αυτό. Τι γίνεται. Πιστεύετε θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα για να μην ξεφύγουμε, γιατί έχουμε και ώρα. Ο Μπακαλιάνης του Άρη, ποιο είναι τον έχει μέσα στη λίστα. Έκανε μικρό. Μπαγκαλιάνη. Θα είναι κανένα που πα στο χωριό, θα τον βάλανε. Τι να πάω να φράγκο. Το έχει κάνει αυτό στη Βέρεια. Με το Χαροντάκι. Άστο. Αλήθεια. Ναι. Μπαγκαλιάνη. Καλό το παιδί, ξέρω εγώ. Εκείνο που κάνει το πέναλτι τότε στο Βέρεια Άρης. 56. Αυτό που είναι. Να ανοίξει το σκορ ο Μπαγκαλιάνη. Άμα κάνει τίποτα ο Μπακαλιάνη. Ποιο είναι αυτό, ρε φίλε. Άμα γίνει κανένα στο 89 και δεν φεύγω, άστο. Δεν με ξαναβλέπει. Δεν με ξαναβλέπει. Δεν με ξαναβλέπει. Ή έχει κάνει λάθο στοίχημα. Συμβαίνει και αυτό. Να βάλουμε ένα χιλιάδικο στον Μπακαλιάνη και να αγγίσουμε όλοι. Στοίχημα, τι γίνεται εδώ, τι ποντάρισμα είναι αυτό. Τι συμβαίνει. Όχι, ρε, κανένα μικρό θα είναι. Ναι, ρε, φαντάσου τώρα στο στοίχημα βλέπουν τα στοιχήματα και ειδικά από κάποιο νούμερο και μετά. Κάνει alert. Ναι. Ωραία. Φαντάζομαι εγώ ξαφνικά να πετάξω ένα χιλιάδικο στον Μπακαλιάνη. Μπακαλιάνη. Μπακαλιάνη, ρε. Μπακαλιάνη, εντάξει. Ωραία. Φαντάζομαι να γίνει αυτό. Ο οποίο Μπακαλιάνη υπέγραψε την ίδια μέρα με τον Μπαμπούτσι. Γιατί ρε παιδιά, τι έχουν τα παιδιά. Υπέγραψαν Μπακαλιάνη και Μπαμπούτσι. Από την Ακαδημία του είναι, ρε. Όχι, μπάω ένα, μπάκι ο άλλο. Για μια φωτογραφία. Του 2001 γεννητή. Μια χαρά. Είναι από αυτά τα παιδιά που παίζαν τώρα στην Καλαμάτα. Ναι, ναι, ναι. Α, το έχει το ζουλούπι του Ποδοσφαιριστή. Μια χαρά είναι. Τσακαλάκος φαίνεται. Ήταν και καλή ομαδούλα, δεν ήταν κακή. Στο τελικό που παίξαμε. Εντάξει, ήταν ο Κούσκας εκεί που ο Κούσκας είναι. Τέλος πάντων, καλό να μην παίξει γιατί αν βάλει κανένα γκολ. Τον μίλησαμε πολύ. Δεν θα ξαναδεί Σταύρο. Επιστροφή στι Σέρε. Πασαριακό ανεβαίνει. Πήραμε και Γεωργιάδη, Γιώργο. Στη Δέλτα Εθνική. Σταρ. Μια χαρά. Μάλιστα. Τι τραβάμε, ρε φίλε. Ορίστε. Ώρα. Ορίστε, σας λέω, όχι ώρα και φωνάζει κοπέλα. Μας δείχνει το ρολόι. Με το γυαλάκι. Φεύγω. Πείτε τους χορηγούς, αρκετά διασκεδάσετε μαζί μου. Αντί να πληρώνετε που δουλεύετε μαζί μου, πληρώνεστε. Μπαγκαλιάνη, είσαι όλα, Μπαγκαλιάνη, άντε. Πάμε στο τέσσερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Πολύ καλό το ερώτημα του Εβιτσόσκυλο. Νομίζω είναι to the point και είναι δίκαιη η απορία. Συγγνώμη. Αφού ο Μπίσε πρέπει να φοράει μακριμάνικο και δεν του δίνουν από τις κλασικές μακριμάνικες φανέλες που υπήρχαν κάποτε. Έχεις απάντηση, αγάπη. Δεν νομίζω να με το σκέφτηκαν. Πιστεύω θα έχει να κάνει κάτι με αυτόν. Ναι. Ενδεχομένως, ας πούμε, να είναι ότι αυτές δεν είναι πολύ στενές και ο Μπίσε δεν κάνει να έχει επαφή. Με το χορτάρι. Ναι. Αυτό είναι στενό. Κατάλαβες, δεν περνάει δηλαδή κάτι. Ενδεχομένως να είναι κάτι. Και με τη μακριμάνικη δύσκολο να περάσει, τέλος πάντων. Ας κάνει ο Μπίσα μπορεί το να μην βγάζει πολύ μάκρον μακριμάνικη. Τι έχουμε, να έχουμε, δηλαδή. Έχουμε και μακριμάνικη. Ας κάνει ο Μπίσα αυτό που είναι να κάνει, γιατί. Έτσι, το γεγονός ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Επηρεάζει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Είναι κωμικός παίκτης ο Μπίσε. Καλά, έχουμε πει ότι όταν ο Μπίσε βαρύνει καλά, ο ΠΑΟΚ είναι μία-δύο κλάσεις παραπάνω. Ανεβαίνει δίπλα του και ο Πέλκας και ο Ακπομ και η κοινωνία ολόκληρη. Οπότε, ας γίνει το μάτς Κυριακής ένα νέο ξεκίνημα για τον Μπίσε, γιατί και στα μάτς με τη Σλόβαν και στα τρία μάτς πρωταθλήματος δεν ήταν καθόλου καλός. Λοιπόν. Πάμε σιγά-σιγά στο μπάσκετ. Θα πάμε και στο μπάσκετ. Να μιλήσουμε λίγο με Νίκο Μοσκοβίτη. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε με τον Νίκο. Θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα. Είχαμε διάφορα φιλικά αυτές τις μέρες. Έχουμε και, και αύριο και μεθαύριο δύο ακόμα φιλικά στη Βουλγαρία. Θα μας πει και αυτά ο Νίκος. Τι συμπεράσματα βγαίνουν από τα μέχρι τώρα φιλικά. Έχουμε και την παρέτηση του Χρήστου Καραμπέρη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα θα μας τα πει πρωί. Και για αυτό το θέμα ο Νίκος. Γενικότερα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Απομένουν 7 ή 8 μέρες για το παιχνίδι με τον Άρη στο Παλέ. Από τα λίγα που ξέρω, ακόμα ο Άρης δεν έχει ξεμπλέξει με τα μπαν που έχει από τη FIBA. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο. Έλα, εσύ, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε Νίκο. Όλα καλά. Επέστρεψες, εντάξει.
Ναι, ρε παιδιά, εννοείται. Προτείνει την Ίδρα για προορισμό. 100%. Ναι. Ωραία. Έτσι μου μπαίνει ένα φίλο που ήταν εκεί. Μάλιστα, οκ. Okay. Τι γίνεται, Νίκο? Καλά. Από πού θες να ξεκινήσουμε, βασικά? Εντάξει, η σημερινή εξέλιξη σίγουρα έχει το ενδιαφέρον της. Έτσι, ναι. Η παρέτηση του Χρήστου Καραμπέρη, η οποία έγινε αποδεκτή από το Δέλτα Σίγμα της ΣΚΑ, είναι μια παρέτηση που έρχεται 2 εβδομάδες. Ναι, σχεδόν 2 εβδομάδες μετά τον ορισμό της νέας διοίκησης. Τον ορισμό της νέας διοίκησης, πολύ σωστά. Είναι μια παρέτηση που έρχεται σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΚΑ για κάποιους λόγους υγείας. Σίγουρα το να υπάρχει μια απώλεια σε ένα επταμελές σχήμα από ένα από τα μέλη που έχει αρκετή εμπειρία από τη διοίκηση της ΚΑΕ, γενικότερα από το χώρο του μπάσκετ, είναι κάτι σημαντικό. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πλέον πορεύεται, ή μάλλον είναι να πορευτεί χωρίς τον κύριο Καραμπέρη, που για μένα, ξαναλέω, είναι μια απουσία, μια απώλεια σημαντική στη λογική ότι ήταν ένας άνθρωπος που όλα αυτά τα χρόνια ήταν στην ΚΑΕ, έχει ζήσει διάφορες καταστάσεις και ξέρει αρκετά πράγματα της λειτουργίας της ομάδας, και η δεδομένη χρονική στιγμή, στην κατάσταση που είναι ο ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν περισσεύει κανένας, πόσο μάλλον ένα μέλος σαν τον κύριο Καραμπέρη. Νομίζω θα λείψει. Αυτή ήταν η απόφαση. Ο ΠΑΟΚ καλείται να πορευτεί από εδώ και πέρα χωρίς αυτόν, με όλα τα μέτωπα έτσι που έχει ανοιχτά. Ναι. Γνωρίζεις, Νίκο, αν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να γίνει αντικατάσταση, ή μπορεί ο ΠΑΟΚ να πορευτεί και με τους 6? Νομίζω ότι το υποχρεωτικό είναι σίγουρα να έχεις το λιγότερο 3 μέλη. Ναι. Δεν το γνωρίζω ακριβώς, στην αλήθεια. Γενικότερα και με αυτά δεν τα έχω και πολύ καλά. Mm-hmm. Τα νομικοδικανικά, οικονομικά. Ναι, ναι. Θα δούμε στην πορεία, σε αυτό το εξάμεινο που έχει ισχύει έτσι αυτή η... Α, εξάμεινο είναι η διοίκηση. Ναι, 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 ναι. Κάθε χρόνο, κάθε 6 μήνες ουσιαστικά προκύπτει η διοίκηση, ναι, ναι, πρωτοδικείου. Και όλα τα προηγούμενα χρόνια εξάμεινα ήταν. Απλά επειδή ήταν η διοίκηση, απλά ανανεώταν από το... Από, ναι, περνούσε τα ψηλά. Εντάξει, δεν είναι... Γινόταν και θέμα για ανανέωση της θητείας. Mm-hmm. Οπότε μπορεί η ομάδα να πορευτεί και με εξάδα, μπορεί και να γίνει και μια προσθήκη. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, mm-hmm, φαντάζομαι. Mm-hmm. Ωραία. Στο αγωνιστικό κομμάτι, Νίκο. Έφτασε η ομάδα. Στο αγωνιστικό, ναι, νομίζω είναι, σχεδόν έχει φτάσει. Ξεκίνησε νωρίς το πρώτο ταξίδι της το οδικό για το Σάμοκοβ της Βουλγαρίας, εκεί που θα δώσει τα δύο τελευταία φιλικά πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, που όλα δείχνουν θα είναι Κυριακή για τον ΠΑΟΚ, ναι, τον τέρμι με τον Άρη, την πρώτη αγωνιστική, καθώς ο Άρης παίζει η ποδοσφαιρική του ομάδα το Σάββατο το άλλο με την ΑΕΛ. Έχει κάνει έτοιμα στο Νεσάκι να γίνει το μάτς Κυριακή, και όλα δείχνουν το μάτς θα γίνει κανονικά την άλλη Κυριακή. Τώρα, η ομάδα βρίσκεται πλήρης στη Βουλγαρία για το τουρνουά το οποίο διοργανώνει η Ρίλσκι. Θα αντιμετωπίσει αύριο στις 5.30 την ομάδα του Ασκόπια, την Οχρίδα, και μετά ο νικητής του αγώνα της Ρίλσκι με την Τσερνομόρη των 2 βουλγαρικών ομάδων, ανάλογα το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ με την Οχρίδα και ανάλογα το αποτέλεσμα των άλλων δύο, θα αντιμετωπίσει τον επόμενο αντίπαλο στις 7.30 την Κυριακή. Ναι, μάλλον, αν ο μικρός τελικός θα είναι στις 3.30, αν είναι ο μεγάλος τελικός, το πούμε έτσι, του τουρνουά, θα είναι στις 6 την Κυριακή. Αυτά τα δύο φιλικά θα είναι τα τελευταία του ΠΑΟΚ που είναι του πρωταθλήματος. Σημαντικά φιλικά είναι, όπως σημαντικά ήταν και τα δύο προηγούμενα, με τον Πανιόνιο και τον Ιωνικό. Νομίζω ότι τα φιλικά με τον Πανιόνιο και τον Ιωνικό ίσως να ήταν έτσι μεγαλύτερης δυναμικότητας όσον αφορά τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, αλλά στο διάστημα της προετοιμασίας θέλεις και λίγο, ή θέλουν οι προπονητές, η ομάδα να βρεθεί ώστε να δουν περισσότερο μαζί. Δηλαδή, το να πάει ο ΠΑΟΚ 2-3 μέρες όλοι οι παίχτες να ζήσουν μαζί σε ένα ξενοδοχείο είναι κάτι που το θέλουν οι προπονητές. Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να φύγεις αρκετές μέρες κάπου
Η εναλλακτική είναι αυτά τα διάφορα τουρνουά. Τα προηγούμενα χρόνια πάω και στη Σμύρνη είχε πάει στην Τουρκία στο τουρνουά που έκανε η Καρσίκιακα. Είναι μια διαδικασία ουσιαστικά που έχει να κάνει με την προετοιμασία. Πάω δεδομένων όλων των προβλημάτων που είχα νωρίτερα το καλοκαίρι δεν μπορούσε να το κάνει. Του δέχτηκε τώρα αυτή η ευκαιρία με αφορμή αυτό το τουρνουά που κάνει η Ρίλσκι. Και έτσι εκτός από τα δύο φιλικά που θα δώσει Σάββατο και Κυριακή, όλη η ομάδα θα περάσει μαζί για τρεις μέρες, το λεωφορείο, το ταξίδι, το ξενοδοχείο, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα είναι καθημερινότητα από ένα σημείο και μετά μέσα στη σεζόν. Δηλαδή από τις αρχές του Οκτωβρίου και μετά που θα ξεκινήσει και το Basketball Champions League, ο ΠΑΟΚ θα είναι διαρκώς με τη διαδικασία ταξιδιού, λεωφορείου, ξενοδοχείου. Οπότε από τη στιγμή που δεν μπορούσε να το κάνει νωρίτερα, να υπάρχει μια προσομοίωση να το πω έτσι, το κάνει τώρα και θα δώσει τα δύο τελευταία του φιλικά πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, δηλαδή κάποιος που να ταλαιπωρείται ή να έχει κάποιες μικροενοχλήσεις. Δεν ξέρω τώρα αν σε δύο φιλικά μέσα σε διάστημα λιγότερο από 24 ώρες αν θα πιεστούν κάποιοι παίκτες παραπάνω, δηλαδή δεν ξέρω αν θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, ας πούμε Μαργαρίτης για παράδειγμα, σε δύο φιλικά σε περίοδο προετοιμασίας σε μικρό χρονικό διάστημα. Άρα το θετικό για τον Κώστα Αλβαράκη είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα έτσι τραυματισμού. Τώρα το κομμάτι του μπορεί να προστατεύσει κάποιο παίχτη, okay, είναι στη δική του ευχέρεια τέλος πάντων και θα φανεί μέσα από την παρουσία της ομάδας εκεί. Αλλά κάποιο θέμα που να έχει να κάνει με τραυματισμό, ναι, με απουσία, δεν υπάρχει, είναι σημαντικό, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε το χρόνο να προετοιμαστεί, πρέπει να κάνει πολλά πράγματα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να εμφανιστεί όσο δυνατόν πιο έτοιμο στην πρεμιέρα. Και έτσι μέσα σε αυτό που πρέπει να κάνει είναι και οι διαδικασίες προετοιμασίας και των φιλικών. Από τη στιγμή που έχει τόσα καινούργια πρόσωπα, μέσα από τα παιχνίδια θα προκύψει και θα φανεί το αν μπορεί να υπάρξει χημεία. Οπότε το γεγονός ότι είναι όλοι παρόντες είναι σημαντικό. Γιατί μέσα από τα παιχνίδια ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να βρει ρυθμό. Δεν είχε το χρόνο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να κάνει την προετοιμασία όπως θα έπρεπε. Καλύτερα να κάνει πάρα πολλά πράγματα σε μικρό χρονικό διάστημα. Νίκο, μετά από αυτά τα τέσσερα πρώτα φιλικά. Okay, φιλικά μεν, αλλά μία εικόνα υπάρχει, ωραία. Ποια είναι η αίσθηση που υπάρχει στην ομάδα για την κατάσταση την τωρινή? Κοίτα, τώρα τα δύο φιλικά, το πρώτο φιλικό με την Ελευθερούπολη, δεν μπορούμε να το πιάσουμε τώρα σαν κάποιο έτσι σπουδαίο τεστ. Ουσιαστικά φτιάξε μούγιασμα να φύγουν οι παίχτες του Πονίστη να πάνε στα φιλικά. Τώρα, με τη Λεύσκη, που ήταν και αυτό ένα κλειστό φιλικό, η Λεύσκη είχε πολλές απουσίες, είχε παίξει με 6-7 παίχτες, αν δεν κάνω λάθος. Τα φιλικά με τον Πανιόνιο και τον Ιωνικό είναι τα πιο έτσι, ενδιαφέροντα. Και κυρίως τελευταίο με τον Ιωνικό, γιατί ο Ιωνικός είναι μια ομάδα που μπορεί μεν αρκετοί να την ακούνε φέτος και να λένε «ΟΚ, okay, ήρθα την Α2», μια ομάδα αρκετά καλή, κυρίσει αρκετά χρήματα. Από ό,τι διάβασα χθες, ήδη ξεκινάει να κάνει κάποιες αλλαγές στο ρόστερ της. Ναι. Με κάποιους παίχτες που ήταν πέρσι στην Α2, δεν ξεκίνησαν φέτος, θα έρθουν τώρα, θα αλλάξει τέλος πάντων κάποιους άλλους παίχτες που είχε. Νομίζω το γεγονός ότι αυτά και τα δύο φιλικά η ομάδα τα κέρδισε είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Παρότι μιλάμε για φιλικά, όταν είναι μια ομάδα τόσο καινούρια, το να έρθει η νίκη έστω και με έναν πόντο, κάτι μπαίνει στη ψυχολογία των παιχτών. Και ειδικά στο παιχνίδι με τον Ιωνικό, που πάω και έμεινε και πίσω στο σκορ και με 5 πόντους και με 11 σε κάποια φάση στο δεύτερο ημίχρονο, το γεγονός ότι επέστρεψε και πήρε τη νίκη είναι κάτι το οποίο πιστώνεται. Επίσης, σε αυτά τα πρώτα φιλικά έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι προσαρμόζονται πολύ πιο εύκολα, όπως είναι ο Μπέχτη για παράδειγμα, που είναι ένας παίχτης που έτσι κι αλλιώς όλο το καλοκαίρι ήταν πολύ ενεργός γιατί είναι στην Εθνική Ομάδα του Καναδά. Είναι παίχτης που έρχεται από ένα πολύ καλό επίπεδο, όπως αυτό το γερμανικό πρωταθλήματος, και ίσως να φαίνεται ότι είναι και λίγο πάνω από το επίπεδο της ομάδας στη δεδομένη εθνική στιγμή. Βλέπουμε ότι οι παίχτες που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα, όπως ο Τσόχλας, ο Σχίζος, ο Μαργαρίτης, δεν χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Αμέσως μπορούν να βρουν τα πατήματά τους και τον τρόπο να λειτουργήσουν μέσα στην ομάδα, παρότι μπορεί να τους ζητούνται διαφορετικά πράγματα από τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που είναι φυσιολογικό όταν αλλάζει ένας προπονητής. Και από εκεί και πέρα, υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά, έτσι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ στις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα μέσα στο καλοκαίρι, όχι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο Σεπτέμβριο, οι κινήσεις που έχει κάνει είναι παίκτες που αρκετοί από αυτούς για πρώτη φορά να δοκιμαστούν σε μια ομάδα με περισσότερες απαιτήσεις, σε μια ομάδα που
θα έχει και τη διαδικασία των τριών αγώνων την εβδομάδα, όπως είναι ο Λιούις, όπως είναι ο Σμιθ, όπως είναι ο Νόουλς, ο Εγκεκέζε. Είναι παίκτες που ο καθένας, είτε λιγότερο είτε περισσότερο, οι επιλογές τους έχουν κάποιο ρίσκο, έτσι, αυτό το έχουμε καταλάβει. Ο Λιούις, ας πούμε, ένας παίκτης που παίζει πολύ με το ένστικτο, ενώ είναι αυτός που έχει την μπάλα στα χέρια του και πρόσφατα αποφασίζει με αυτήν. Έτσι, είτε έχει να κάνει, είναι πολύ καλός δημιουργός, πολλές φορές μπορεί να εκτελέσει κι αυτός, αλλά πολλές φορές παίζει με το ένστικτο και όχι τόσο πολύ με το διάβασμα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει σιγά σιγά να το μάθει. Ο Σμιθ είναι ένας παίκτης που νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε δει πολλά πράγματα από αυτόν. Δεν νομίζω ότι είναι ακόμα σε καλό επίπεδο όσον αφορά την ετοιμότητά του. Πιστεύω ότι θα τη βρει όμως εύκολα, αργά ή γρήγορα, και εκεί θα έχει να δώσει αυτό για το οποίο ήρθε, που είναι το σκοράρισμα. Ο Εγκεκέζο και ο Νόρθ είναι δύο παίκτες που έρχονται από αρκετά χαμηλότερο επίπεδο και σίγουρα χρειάζονται χρόνο, έτσι, για να δούμε τι μπορούν να προσφέρουν. Και να δούμε αν μπορούν να έχουν μια συνέπεια σε αυτά που μπορούν να κάνουν. Για μένα το πιο αρνητικό, πέρα από τα θετικά που αναλύσαμε μέχρι τώρα, έχει να κάνει με την άμυνα, αλλά και αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να μην το χαρακτηρίσω φυσιολογικό. Είναι μια ομάδα εντελώς καινούρια, που δεν έχει κάποια τεράστια εμπειρία, αλλά δεν έχει πάρει κάποιους παίκτες που είναι όλοι από ένα πολύ καλό επίπεδο και έχουν κάποια μεγάλη εμπειρία. Οπότε νομίζω είναι normal στο ξεκίνημα να έχει θέματα στην άμυνα, στη χημεία της εκεί, στις αντιδράσεις της και σε όλα αυτά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι φυσιολογικό να βγαίνουν. Θα ήταν πολύ καλό να είχαν βγει πριν 20 μέρες, να το πω έτσι. Δηλαδή ήταν ο Πάκο να είχε κάνει την ομάδα να είναι πριν 20 μέρες στο επίπεδο που ήταν τώρα και πλέον είναι στο επίπεδο που αυτά τα έχει βελτιώσει στο καλύτερο δυνατό σημείο και να μπει να παίξει τα παιχνίδια τα επίσημα. Αλλά είπαμε ότι ήταν έτσι το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ που καλείται να κάνει πάρα πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αυτό δεν είναι εύκολο. Έτσι. Πάντως, Νίκο, σε μια πρώτη φάση δείχνει η ομάδα ότι θα είναι ισορροπημένη. Δηλαδή, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος πολύ μεγάλος στάρ ή κάποιος που θα τραβήξει το κουπί στο σκοράρισμα. Τουλάχιστον τα φιλικά αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή, υπάρχει μια ισορροπία στο σκοράρισμα πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, εγώ να σου πω την αλήθεια, περιμένω τουλάχιστον στην αρχή να φανεί σε πρώτη φάση κάποιοι παίκτες που είναι περισσότερο έμπειροι, δηλαδή ο Μαργαρίτης, ο Μπεστ, ακόμα και το Σχίζα μπορεί να βάλω και το Τσόχλα, και το Σαρικόπουλο ίσως. Παίκτες δηλαδή που έχουν και εμπειρία από ένα άλλο επίπεδο, ίσως δεν χρειάζονται προσαρμογή, στο ξεκίνημα ίσως να φαίνονται λίγο παραπάνω. Έτσι. Το θέμα είναι σιγά σιγά όλοι να φτάσουν σε ένα ανάλογο επίπεδο και ο καθένας να κάνει αυτά τα οποία μπορεί να κάνει. Έτσι. Γιατί όπως έχουμε πει, τα ρόστερ είναι σύνθεση χαρακτηριστικών. Έτσι. Το θέμα είναι ο καθένας να κάνει αυτά που ξέρει να κάνει καλά. Δηλαδή αν ο Εγκεκέζ έχει έρθει για να σου δίνει μακρινό σούτ από το 4, να το κάνει όσο καλύτερα μπορεί. Αν ο Νόουλς έχει έρθει για να σπρώξει, να πάρει rebound, να διώσει κάποιες φάσεις πάνω από το στεφάνι, να το κάνει. Αν ο Λιούις έχει έρθει για να μπαίνει μέσα και να αλλάζει το ρυθμό, να το κάνει. Αν ο Σμιθ έχει έρθει για να σκοράρει με συνέπεια, να το κάνει. Αυτό θέλω να πω, ότι ο καθένας να κάνει αυτά που μπορεί. Απλά επειδή είναι πολύ περίεργη, ήταν πολύ περίεργο το φετινό καλοκαίρι του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι στην αρχή θα χρειαστεί αρκετή υπομονή για να δούμε κάποια πράγματα να βελτιώνονται. Γιατί, σαν άλλο, ότι ο ΠΑΟΚ στην φάση που είναι τώρα, σε ένα κανονικό καλοκαίρι θα έπρεπε να είναι πριν 20 μέρες. Έτσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι προφανές ότι θα υπάρχουν ζητήματα αγωνιστικά μέσα στο παιχνίδι που έχει να κάνει με χημεία, που έχει να κάνει με αυτοματισμούς, που έχει να κάνει με διάφορες συνεργασίες, τέλος πάντων, σε άμυνα και επίθεση. Έτσι. Δεν έχει ο Φλεβαράκης ένα ραβδί να τους περάσει όλα μέσα στο κεφάλι κατευθείαν και δεν είναι και τόσο εύκολο. Έτσι, μιλάμε για 8 καινούριους παίκτες. Έτσι, που πρέπει όλοι αυτοί να βρουν χημεία, όλοι αυτοί να καταλάβουν τι ζητάει ο καινούριος προπονητής και να βρουν τα πατήματά τους. Δεν είναι εύκολο, θα γίνει μέσα από τα παιχνίδια. Δυστυχώς θα πω εγώ, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Και αν αυτό που γίνεται μέσα από τα παιχνίδια συνδυαστεί και με κάποια καλά αποτελέσματα, τόσο το καλύτερο για την ψυχολογία της ομάδας. Γι' αυτό και στάθηκα και στις νίκες που έκανα στα δύο φιλικά με τον Ιωνικό και τον Πανιόν. Είναι λίγο γυροδεμένος ο Νόλς, δηλαδή. Είναι, ναι, αρκετά. Τέτοιο χέρι είχα να δω από τον Άντωνι Μπόνερ, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Στην μπασκετμπολίστα. Είναι λίγο το χέρι του εντυπωσιακό. Ναι. Εντάξει, είναι. Σε όγκο και σε δύναμη. Δυναμικός. Το θέμα είναι αυτό το πράγμα να καταφέρει να το βάλει μέσα στο παιχνίδι της ομάδας. Νίκο, κάτι τελευταίο. Έχεις κάποιο νέο, κάποια ενημέρωση, χωρίς να είσαι ειδικός, για το τι γίνεται με τον Άρη, από την άποψη ότι σε μια εβδομάδα θα έχουμε παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ? Από ό,τι είδα πλέον, το μπαν του είναι ένα. Είναι αυτό του Jenkins, ναι. Το οποίο πλέον εδώ που έχει φτάσει, νομίζω ότι αν δεν καταφέρει να τα βρούνε και τώρα,
ουσιαστικά παρεμβαίνει η FIBA με την εγγύηση της ΕΟΚ, κάτι ναι. που έχει γίνει και στο παρελθόν, και έτσι τα μπαν έρονται. Οπότε φαίνεται ότι ο Άρης θα είναι με κανονικό ρόστερ στο παιχνίδι της άλλης Κυριακής, όπως θα δείτε. Νίκο, τον Γιάνκοβιτς τον πήραν τελικά. Ορίστε. Τον Γιάνκοβιτς τον πήραν τελικά. Αυτή, άκουσα το Στογιάκοβιτς και λέω... Όχι, είναι το Γιάνκοβιτς. Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει κάνει κάποιες επαφές ο Άρης. Ο Άρης έχει εδώ κάποιους παίκτες. Ναι. Ξένους, κάποιους Αμερικανούς, κάποιους Σέρβους. Χθες επίσης έβλεπα ότι τελειώνει και το θέμα του Σακελαρίου, του Έλληνα γκάρ που πέρυσι ήταν στο Παναθηναϊκό, πρόπερσι ήταν στον Πανιόνιο. Θεωρητικά, εφόσον αρθούν τα μπαν, ο Άρης τέλος πάντων έχει κάνει κάποιες κινήσεις στο προηγούμενο διάστημα, ώστε να ανακοινώσει άμεσα τους παίκτες εκτός δελτίου και να τους έχει στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Απλά είναι και αυτή μια διαδικασία που δεν είναι τόσο γρήγορη. Ναι. Αλλά όλα δείχνουν ότι άρα θα είναι έτσι, με ρόστερ κανονικό. Δεν νομίζω να το δούμε με μικρούς και μικρό ρόστερ και όλα αυτά. Mm-hmm. Ευχαριστούμε, Νίκο. Εντάξει, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και για την ομάδα μπάσκετ και για την παρέτηση του Χρήστου Καραμπέρη και για τα συμπεράσματα, τα πρώιμα από τα πρώτα φιλικά της ομάδας, 4 στον αριθμό, και το τι ακριβώς περιμένουμε από το φιλικό το αυριανό με την Οχρίδα, και θα δούμε ποιο θα έχει ο ΠΑΟΚ αντίπαλο την Κυριακή να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και από Δευτέρα να ξεκινήσει την προετοιμασία για το μάτς με τον Άρη, Κυριακή μάλλον, όπως μας λέει ο Νίκος, στο Παλέντε Σπορ, πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Ναι, επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε ΠΑΟΚ 24, τελευταίο 20 λεπτό. Στέργιο. Έτσι είναι. Λοιπόν, συνεχίζονται κανονικά οι αγορές των πακέτων για το ΠΑΟΚ TV. Και από ό,τι βλέπω, μεγαλώνει και ο χάρτης για το hotspot που λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες. Με τα μαγαζιά που εξασφαλίζουν το ΠΑΟΚ TV για όλη τη σεζόν. Και μπορείτε κι εσείς να γνωρίζετε αναλυτικά ποια είναι μάλλον. Οπότε γεμίζει και το hotspot. Αλλά υπάρχει και πολλοί κόσμος που προμηθεύεται από τώρα τα πακέτα. Είπαμε ότι υπάρχει δυνατότητα και για τις δόσεις, οπότε διευκολύνονται πολύ. Και επίσης, μπαίνοντας στο pauk.gr αλλά και στο PAOK24, μπορείτε να διαβάσετε όλες τις απαντήσεις που υπάρχουν από τους ανθρώπους του PAOK για το παραμικρό. Υπάρχουν διευκρινήσεις για όλα, ερωτήσεις και απαντήσεις με τον γνωστό τρόπο, για τον τρόπο πληρωμής, για το καθεστώς λειτουργίας, για το πώς μπορείτε να δείτε έναν αγώνα, για τον λογαριασμό σας, για τις συσκευές, για όλα. Υπάρχει μια απάντηση για όλα πραγματικά. Υπάρχει ακόμα ερώτηση και για τους κωδικούς, είναι πολλά. Μπαίνετε είτε στο pauk.gr είτε στο pauk24, υπάρχουν εκεί όλες οι απαντήσεις. Θα πάμε σιγά σιγά στο Ραφαήλ να μας πει λίγο τελευταία νέα των ομάδων του Ραστέχνη στο τέλος της εβδομάδας. Είχαμε την παρουσίαση της ανδρικής ομάδας handball σε μια μεταβατική χρονιά με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, με την παραμονή βέβαια παιδιών που έχουν αφήσει το στίγμα τους και ξένουν την ομάδα. Και νομίζω με υψηλούς στόχους, παρότι εντάξει δεν είναι τόσο λαμπερό το ρόστερ του ΠΑΟΚ, αλλά φαίνεται πως υπάρχει, Ραφαήλ, καλησπέρα, η επιθυμία και η ελπίδα ότι αυτή η ομάδα με πολλή δουλειά και τη συμπαράσταση του κόσμου μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Έτσι είναι. Καλησπέρα, Στέργιο. Νομίζω αν θέλαμε να δώσουμε ένα τίτλο έτσι, για την νέα σεζόν, αυτό το κλίμα δηλαδή που εξέλαβα σήμερα από την συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΑΣ ΠΑΟΚ ενώπιση νέα σεζόν, θα ήταν ανανεωμένος αλλά όχι ξεγραμμένος ο ΠΑΟΚ, μάλλον ποτέ ξεγραμμένος. Είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο του handball και νομίζω όπως είπε ο κύριος Βεντρίδης και ο κύριος Παπαβασίλης, ο νέος προπονητής της ομάδας, δεν μας ενδιαφέρει το που έχουν φτάσει στα μπάτια των άλλων ομάδων. Εμείς θέλουμε να δείξουμε με τις δικές μας δυνατότητες. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο θα προσπαθήσει την φετινή χρονιά να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, γιατί όχι να είναι μέσα στους τίτλους, αλλά νομίζω ότι το βασικότερο στοιχείο είναι αυτό που έδωσε το μήνυμα ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ότι εμείς στο μέλλον με αυτές τις κινήσεις που κάναμε από φέτος θα είμαστε κερδισμένοι. Αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, αυτός ο αέρας ανανέωσης που ξεκίνησε από την φετινή χρονιά, να έχει έτσι έναν μελλοντικό στόχο για μια δημιουργία ομάδας με νέους παίχτες ελπιδοφόρους που θα αποτελέσουν τον κορμό του ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια. Ρέφα, νομίζω γενικότερα πάντως
Υπάρχουν και παίκτες που είχαν ήδη παραστάσεις από ΠΑΟΚ και επέστρεψαν. Οπότε υπάρχει ναι. αυτό το στοιχείο. Ακριβώς. Το είχαμε πει και, και τις προηγούμενες φορές ότι παίκτες όπως ο Κωστακίδης, ο Κεσίδης είναι παίκτες που στα πρώτα τους βήματα τα επαγγελματικά είχαν παίξει στον ΠΑΟΚ. Είχαν και ήταν παραχωρηθεί χρονιές τα... που τότε ο ΠΑΟΚ έπαιρνε και τους τίτλους, κύπελλα, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ξέρουν πολύ καλά δηλαδή που έρχονται, πήραν τις ευκαιρίες τους και τον χρόνο συμμετοχής και σε μικρότερες θεωρητικά ομάδες και έρχονται φέτος στην ομάδα ξανά για αυτό το νέο ξεκίνημα και συνδυάζεται γι' αυτό ακριβώς το λόγο το ταλέντο με την εμπειρία παικτών όπως ο Πετρίδης, ο Παλάσκας, ο Μαστορογιάννης που φέτος θα έχει και ρόλο βοηθού και νομίζω ότι θα περιμένουμε έναν ΠΑΟΚ αρκετά ενδιαφέρον την εικόνα που θα δείξει αρχής γενομένης από το μάτι του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Μεγάλο παιχνίδι αυτό έτσι κι αλλιώς. Μεγάλο παιχνίδι για πρεμιέρα. Πάντα. Στις 5 η ώρα θα είναι. Επίσης δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη ούτε ιντερνετική. Άρα νομίζω ότι το ραντεβού δίνεται ξεκάθαρα στο γήπεδο της Νεάπολης. Ξανά ο ΠΑΟΚ για μία ακόμα χρονιά στις δυτικές συνοικίες. Θέλει τη στήριξη του κόσμου του. Όπως είπαν και ο Θοδωρής ο Πετρίδης και ο Αποστόλης ο Παλάσκας, όχι μόνο στο μάτι με την ΑΕΚ, αλλά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν με την αγορά εισιτηρίων διαρκείας. 5 ευρώ είναι τα εισιτήρια για το μάτι του Σαββάτου, 20 ευρώ είναι τα διαρκείας για όλη τη σεζόν και περιλαμβάνουν τους εντός έδρας αγώνες και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Ραφαήλ, είχαμε μεταγραφεί για την ομάδα μπάσκετ των γυναικών, ε? Ναι, η δεύτερη ξένη στο ρόστερ. Τώρα, επειδή είπαμε πλούς για μεταγραφή, θα κλείσουμε λίγο το θέμα του χάντμπολ. Σωστά, ότι ο ΠΑΟΚ ναι, κλείνει την Δευτέρα, νομίζω ή την Τρίτη, θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ουκρανού του Χριούστου. 30 χρονών τερματοφύλακας από την Ουκρανία. Ο ΠΑΟΚ ξέρουμε ότι ξεκίνησε την σεζόν με τους Λοΐδος, ο Ιωαννίδη και τον Καλισσένη τον Γιαννακίδη. Έτυχε αυτή η μεγάλη ατυχία με τον Ιωαννίδη που έπαθε την ρήξη χιαστών και θα χάσει μεγάλη διάρκεια σεζόν. Έτσι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κινήθηκαν άμεσα για να καλύψουν αυτό το κενό που δημιουργήθηκε και νομίζω ότι πλέον είναι τυπικό το θέμα για να γίνει η ανακοίνωση της απόκρισης του Ουκρανού παίχτη. Φυσικά δεν θα είναι αύριο στη διάθεση του κ. Παπαβασίλη, αλλά νομίζω ότι την Δευτέρα ή την Τρίτη θα έχει ολοκληρωθεί το θέμα. Περνώντας τώρα στις γυναίκες, ήταν η δεύτερη ξένη, η Αμερικανίδα που ανακοινώθηκε, η Σέντερ. Πολύ καλή παίκτρια με εμπειρία από, από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πέρσι έπαιζε στην Braunschweig στη Γερμανία με διψήφιο αριθμό πόντων, σχεδόν διψήφιο αριθμό και στα rebound. Πάντα ο ΠΑΟΚ ψάχνει ξένες έτσι παίκτριες δυνατές για να δυναμώσει την ρακέτα του. Λογικό γιατί στην Ελλάδα δεν κυκλοφορούν και πολλές ψηλές παίκτριες για τις συγκεκριμένες θέσεις. Επομένως έπρεπε να κινηθεί για μία ακόμα χρονιά στη ξένη αγορά. Και περιμένουμε ακόμα μία απόκτηση ξένης παίκτριας για να συμπληρωθεί η τριάδα των αλλοδαπών αθλητριών και να μπει στην νέα σεζόν ο ΠΑΟΚ στις αρχές Οκτωβρίου. Και εκεί υψηλή στόχη. Και εκεί γίνεται νομίζω μια καλή προσπάθεια γενικότερα. Ναι, πάντα και εκεί βέβαια πέφτεις πάνω λίγο στο τοίχο του Ολυμπιακού που έχει φτάσει στο μπάτζετ σε πολύ μεγάλα ύψη ναι. γιατί θέλει να χτυπήσει και την Ευρωλίγα χωρίς αποτέλεσμα βέβαια τα τελευταία χρόνια. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και εκεί δείχνει ότι και με τα τμήματα υποδομής και με τη στήριξή του στις Ελληνίδες αθλήτριες και με τον Βασίλη τον Μασλαϊδινό που νομίζω ότι η δουλειά του επιβραβεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια με την ανάληψη και της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ελλάδος. Δείχνει πολλά δηλαδή αυτά για τη δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Για μια ακόμα χρονιά ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι πρωταγωνιστής. Πέρσι ήταν στην δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Δεν τα κατάφερε στο κύπελλο γιατί ήρθε πολύ νωρίς στο δρόμο του Ολυμπιακός. Άρα φέτος με την κλήρωση τουλάχιστον που έχει γίνει μπορεί ο ΠΑΟΚ να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά και στο πρωτάθλημα πάλι να είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν. Νομίζω πάντως γενικότερα άμα δούμε όλα τα τμήματα πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για τα περισσότερα από αυτά, περιμένεις μια καλή σεζόν. Περιμένεις να πρωταγωνιστήσουν σχεδόν όλα, να είναι σε υψηλό επίπεδο, περιμένεις τίτλους. Είναι καλή κατάσταση νομίζω. Ναι, ναι, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη. Αν αρχίσουμε από το χάντμπολ γυναικών που ήδη έχει πάρει την ευρωπαϊκή πρόκριση και είναι πάλι το μεγάλο φαβορί για το ντάμπλ εδώ στην Ελλάδα. Το χάντμπολ ανδρών που πρωταγωνιστεί πάντα. Το βόλεϊ των ανδρών που σίγουρα θα είναι μέσα στους τίτλους. Το βόλεϊ των γυναικών που κάνει την πρώτη του προσπάθεια στη μεγάλη κατηγορία αλλά με πάρα πολύ μεγάλες φιλοδοξίες. Μπάσκετ γυναικών θέλει πάντα να είναι και αυτό μέσα στις πρώτες θέσεις. Το βόλεϊ των ανδρών που συμμετέχει ανελιπώς τα τελευταία χρόνια στα play-off. Και αν πάμε και μετά σε όλα τα υπόλοιπα τα αθλήματα, πάλι στίβος ατομικά δηλαδή, που και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες διακρίσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, νομίζω ότι και η νέα σεζόν θα είναι
ξεκινάει τουλάχιστον με πάρα πολλές ελπίδες για διακρίσεις και θα είναι σίγουρα ότι θα πανηγυριστούν μέσα στην χρονιά. Αφάλι, κάτι τελευταίο. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι για την κλήρωση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου, εντάξει. Όχι, νομίζω ότι περισσότερο ενδιαφέρον είχαν οι δηλώσεις του τεχνικού της ομάδας που είπε ότι ξεκινάμε από θέση ισχύως και είναι, δεν συζητάμε τίποτα άλλο πέρα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και φέτος. Νομίζω ότι ενδιαφέρον στο γυναικείο ποδόσφαιρο έχει αυτή η νέα προσπάθεια που γίνεται από την φετινή χρονιά, πιο ζεστά δηλαδή, σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει τα δίχτυα και στις μικρές ηλικίες. Θέλει να γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος και για τα επόμενα χρόνια στον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ήδη την Κυριακή θα έχουμε μια όμορφη διοργάνωση και στις ακαδημίες που εδρεύουν στο Μέγαρο Μουσικής και εξυπηρετούν τα παιδιά από την Ανατολική Θεσσαλονίκη και στο Ρεόκαστρο για όσους διαμένουν στα δυτικά. Υπάρχει μια open day για όποια κορίτσια θέλουν να μάθουν, έτσι να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου, αν φυσικά αγαπήσουν το άθλημα να μείνουν και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Και υπάρχει γενικότερα μια προσπάθεια από την φετινή σεζόν να υπάρχει άψογη συνεργασία μεταξύ της πρώτης ομάδας και των τμήματων υποδομής, με στόχο τα επόμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ γυναική ομάδα να αποτελείται από παίκτρες που θα έρχονται από τα σπλάχνα του συλλόγου. Ήδη ο ΠΑΟΚ έχει μια δεύτερη ομάδα στις γυναίκες που αγωνίζεται από φέτος στην Β' κατηγορία. Επομένως, νομίζω ότι για τους γονείς που θέλουν έτσι να ασχοληθούν τα κορίτσια τους με αθλητισμό, το γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ είναι το πλέον κατάλληλο τμήμα για να το κάνουν αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτός είναι και ο Ραφαήλ. Για όλες τις ομάδες του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ ξεκινάνε σιγά-σιγά οι επίσημες υποχρεώσεις για όλα τα τμήματα. Νομίζω θα έχουμε αρκετές χαρές στο τέλος της σεζόν, τον Μάιο. Ναι. Μακάρι να είναι περισσότερες από ό,τι περιμένουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σε όλα τα τμήματα, σε όλες τις ομάδες. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι ομάδες στην μπάλη, στην πυγμαχία, στο τζούντο. Γενικότερα υπάρχει πολλοί κόσμος. Εδώ είμαστε πάντα στο ΠΑΟΚ 24. Φροντίζουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο για όλες τις ομάδες, στο μέτρο που είναι αυτό δυνατό. Στο μεταξύ, χθες είχαμε, Αγάπη, σίγουρα το είδες, το μήνυμα, το βίντεο του Ντίμητρα Μπερμπάντοφ. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν παρατήρησες, μέσα στο βίντεο υπάρχει και ένα γκολ που έτυχε με τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ, στην Τούμπα, ναι, με κεφαλιά. Αυτή ήταν η αναφορά του ΠΑΟΚ μέσα στο βίντεο του Μπερμπάντοφ. Εντάξει, τεράστια καριέρα, τεράστια. Και με την Bayer Leverkusen και με την Tottenham, με την Manchester United και με την Μονακό ακόμα. Στον ΠΑΟΚ μόνο δεν μπόρεσε να πιάσει. Και μια μυστήρια περίοδο τότε. Για μένα η ευθύνη έχει ξεκάθαρα ονοματεπώνυμο, λέγεται Igor Tudor. Ναι. Δεν γίνεται να παίρνεις έναν από τους σημαντικότερους center for την τελευταία 15-20 ετία. Στην Ευρώπη σίγουρα. Δηλαδή μιλάμε για ένα striker υψηλότερο επίπεδο. Και να τον βάζεις δεύτερο επιθετικό. Δηλαδή να τον μάθεις στον Μπερμπάντοφ πότε ήρθε, στα 35 στον ΠΑΟΚ. Να τον μάθεις στα 35 να παίζει δεύτερος επιθετικός πίσω από τον Κλάους, δηλαδή ο άνθρωπος. Όχι, εντάξει, δεν τον αξιοποιήσεις ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, και νομίζω ότι έκανε πάρα πολύ υπομονή ο Μπερμπάντοφ με τον Τούντορ. Προσπάθησε λίγο να συγκρατηθεί. Που ξέρουμε συγκρατηθεί. Ότι και αυτός είναι κάπως σαν χαρακτήρας. Όχι κάπως. Τόσα χρόνια έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα για τον Μπερμπάντοφ. Εντάξει, είναι και στάρ με την καλή έννοια και με την κακή έννοια. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι και έξω καρδιά και προσιτός και εύκολος και κάνει παρέα με όλους κτλ. Αλλά όχι, εντάξει, ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Για να μείνουμε στο αγωνιστικό, γιατί αυτό θα μας μείνει. Εντάξει, τεράστια η προσμονή να κλείσει μεταγραφή. Τεράστια χαρά όταν ήρθε στην Τούμπα και έγινε η παρουσίασή του. Αλλά αγωνιστικά, κυρίως λόγω του Τούντορ, ναι, ο Μπερμπάντοφ πέρασε και δεν ακούμπησε, αλλά σίγουρα μέσα στο βιογραφικό του θα υπάρχει η λέξη ΠΑΟΚ, το όνομα του ΠΑΟΚ. Γενικότερα, σπουδαία καριέρα, σπουδαίος επιθετικός, που νομίζω σίγουρα θα μείνει στο χώρο του ποδοσφαίρου. Πω, με το που ανέφερες Τούντορ, έξαλλος φίλος στέλνει. Τώρα δεν θέλω να δεν το λες αυτό το πράγμα, το μεταφέρω, το πω. Για ποιον είναι? Για τον Τούντορ. Πες το, ναι. Πες το. Το προπονητικό κατσίκι, λέει. Κατσίκι, μάλιστα. Ο φίλος. Αυτός έφταιγε για όλα με κεφαλαία. Αποζημίωση πρέπει να του πάρει ο Σαββίδης. Χαράμε σε την παικτάρα. Δεν έχει άδικο. Φίλε, δίκιο έχει. Ξαναλέω, το λέγαμε και τότε. Όχι μόνο εμείς και όλος ο κόσμος. Δηλαδή, μόνο ο Τούντορ βλέπει κάτι άλλο. Ναι. Παίρνεις τον Μπερμπάντοφ και τον βάζεις δεύτερο επιθετικό και τον είχες στον πάγκο, τον έβαζες αλλαγή.
που δεν πήρε τον Παλέμαχο Μπερμπάτοφ, πήρε τον Μπερμπάτοφ τη Μονακό, που είχε μια χαρά παρουσία και εισαγόνευσε του Champions League. Μπερμπάτοφ έκανε γυμναστήριο 10 ώρες την ημέρα, ρε. Και κατόρθωσε να τον ξενερώσει, να τον εκνευρίσει, να τον υποβαθμίσει. Εντάξει, φοβερά πράγματα. Παράσημο για τον Ίγκορ Τούντορ. Ναι. Η διαχείριση του Δήμητρα Μπερμπάτοφ. Ναι. Εντάξει, είναι σαν να παίρνει, ας πούμε, το Μόντριτς και να τον βάλει στα αριστερό μπακ, ας πούμε, στα 35 του. Γιατί έτσι, ναι. Εντάξει. Έγινε και αυτό. Προσπάθησε ο Τούντορ να μάθει τώρα προπονητική στην πλάτη του ΠΑΟΚ, γιατί αυτό έγινε. Και το απέδειξε και η ιστορία. Δηλαδή και από τη Γαλατά. Στη Γαλατά δεν πήγε μετά. Ναι. Η Θλάση το ίδιο. Και η Ιταλία, 50-55. Η Ιταλία πήγε και έφυγε σε ένα μήνα, κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι κάπου τώρα στην Ιταλία. Πάλι εκεί πρέπει να είναι. Δεν ξέρω. Τώρα έχω χάσει λίγο και δεν το παρακολουθώ, παιδιά, είναι η αλήθεια. Ο φίλος συνεχίζει και λέει: είναι σαν να βάζει τον Εσίτη center for. Εύκολα το έχει ο Εσίτη. Να ξέρετε. Ίδια τη μετώπιση. Ίσως είναι αυτό που χρειάζεται για να απογειωθεί η καριέρα του. Λοιπόν, είναι στην Ουντινέζε ο Ίγκορ Τούντορ. Μετά τον ΠΑΟΚ πήγε στην Καραμπούκ Σπορ, στην Γαλατά Σαράι. Ένα χρόνο. Μπορεί να λέει ένας αντίστοιχος φίλαθλος στα τουρκικά, το προπονητικό κατσίκι. Καλά, ρε παιδιά. Γιατί και εκεί οι Θλάσσες χτύπησαν 50+. Καλά με τις Θλάσσες, μεγάλο θέμα. Ναι, μάλλον το προπονητικό team. Τα χαρούμενα παιδιά αυτά που διασκέδαζαν την παρουσία τους στην πόλη μας, το team του, πέρασαν καλά. Ναι. Όλοι τους. Όλοι, όταν λέμε όλοι, όλοι. Ναι, Λέκο, ο Βούτσκο. Ήταν έτσι. Όλοι, μια χαρά. Πού τους έβρισκες, πού τους έχανες, εκεί. Στο κέντρο αυτό, μια χαρά παιδιά, προσιτή. Σε γνωστό μαγαζί, εκεί στην Αριστοτέλους. Μια χαρά. Νομίζω ότι θα θυμούνται με αγάπη την παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Ο ΠΑΟΚ δεν θυμάται με πολύ αγάπη. Όχι των παιδιών αυτών, γιατί εντάξει, τις ευθύνες, καλός ή κακός, τις έχει πάντα ο πρώτος προπονητής. Αυτός είναι υπεύθυνος και τους συνεργάτες του. Τέλος πάντων, αυτά και για τον Μπερμπάντοφ. Πραγματικά απολαυστικά και τα γκολ που πέτυχε ο Βούλγαρος. Σκόραρε με κάθε τρόπο. Νομίζω ο ορισμός του τελικά του επιθετικού. Ναι. Με τα κουνάκι, με ψαλιδάκι, με πλασέ. Πραγματικά είχε τον λες και αρτίστα του ποδοσφαίρου. Ωραίος τύπος. Αποχαιρέτησε κι αυτός. Αποχαιρέτησε στα 38 του χρόνια ο Ντίμητρα Μπερμπάτοφ. Περίμενε τη χθεσινή μέρα γιατί σαν χθες είχε πετύχει hat-trick εις βάρος της Λίβερπουλ ως παίκτης της United στο Old Trafford. Τον ευχαρίστησε και ο ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δηλαδή. Ήταν μια απίστευτη διαδρομή. Σε ευχαριστούμε για όλα. Απόλαυσε τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο. Έγραψε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με αποδέκτη τον Βούλγαρο Superstar. Φυσικά θα υπάρχουν όπως πάντα συνεχής ενημέρωση μέσα από το ΠΑΟΚ 24 για οτιδήποτε αφορά τον ΠΑΟΚ. Το δικό μας ραντεβού, το ραδιοφωνικό, πάει για την Κυριακή. Από νωρίς το απόγευμα το ΠΑΟΚ 24 θα είναι σύσσωμος η Τούμπα να μας μεταφέρει μέσω του Λίμπερο και μέσω του ΠΑΟΚ 24 στο ίντερνετ οτιδήποτε συμβεί στη Τούμπα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι. Ψυχραιμία, παιδιά. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Η ρητορική πολλών φίλων του Άρη, δεν θα πω όλων. Πραγματικά δεν βγάζει άκρη. Δεν μιλάς μαζί τους, μωρέ. Ηρεμείς, αυτό πηγαίνετε με φίλους σας. Γιόγκα. Ναι, θα πάνε όλα καλά. Ο ΠΑΟΚ είναι σαφώς ανώτερος. Νομίζω η ομάδα μετά την νίκη στο Περιστέρι εργάστηκε με ηρεμία, δούλεψαν τα παιδιά όπως πρέπει να δουλέψουν. Ξέρουν οι περισσότεροι το τι σημαίνει ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης, που από την άλλη είναι ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει, όπως πρέπει να κερδίσει και το επόμενο που έρχεται με την ΑΕΚ. Οι στόχοι του ΠΑΟΚ δεν περιορίζονται σε δύο μάτς. Αγάπη, τη χρονιά. Αυτά συμβαίνει αλλού. Ναι. Ραντεβού λοιπόν πότε την Κυριακή. Εμείς θα είμαστε στο στούντιο του Λίμπερο τη Δευτέρα, όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τα τελευταία χρόνια. Καλά τα λες. Λίγο μετά τις 12. 12 και 5, 12 και 6. Καλά τα λες, γιατί οι προηγούμενοι κλείνουν στην ώρα τους πλέον. Ναι, είδες. Ναι, φίλε. Δώσαμε μάχη, αγάπη. Έδωσα. Πρέπει να το ομολογήσεις, έλα πες το. Ομολογώ, ναι, ότι περίμενες εδώ στην πόρτα. Πόσες φορές μάλωσα. Πόσες φορές μάλωσα. Του λες μπράβο. Αποφασιστικός. Έρχεται στην πόρτα και τους κοιτάει. Κοίτας, κλείνουν. Εσύ έπρεπε να κάνεις τη δουλειά αυτή. Η δουλειά σου είναι, όχι εγώ, που μάλλον εγώ. Αφού δεν είναι εδώ το κορίτσι κάθε μέρα, ναι. Α, δεν είναι εδώ, εντάξει. Να, είδες, σε σώζω. Βλέπεις, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, θα μείνετε στο Λίμπερο. Ένα δώρο σε μένα. 107,4. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης μέχρι τις 3 και μετά ο διευθυντής μας, ο Γιώργος Ζαγόρας, από τις 3 μέχρι τις 5. Αυτά λοιπόν. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Ένα καλό απόγευμα, ένα καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.